Αυτή είναι η δομή. Δηλαδή, αυτή η δομή των διαφανείων. Δεν πάει να πει ότι σήμερα θα προλάβουμε να τα δούμε όλα αυτά. Απλώς σας δίνω αυτή την πληροφόρηση για να ξέρετε κι εσείς πώς θα κινηθείτε στη συνέχεια. Μπορεί βεβαίως το συγκεκριμένο μάθημα να αφορά ουσιαστικά το γάμα και το δέλτα μέρος, έτσι, δηλαδή τη διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση καταστροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα στον ΟΗΕ, δευτερευόντως. Αλλά χωρίς το πρώτο και το δεύτερο μέρος, νομίζω ότι θα ήταν μια τέτοια περιδιάβαση σε αυτά τα θεματικά πεδία λυψή. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε πιθανώς τη συζήτηση. Άρα λοιπόν έκρινα σκόπιμο να συμπεριλάβω αυτά τα δύο μέρη, κυρίως και για την προηγούμενη φουρνιά, το προηγούμενο έτος, είχαμε πολύ περισσότερες ώρες στη διάθεσή μας για συζήτηση. Άρα μπορούσα να τα πω και αυτά τα πράγματα να τα συζητήσουμε. Σήμερα θα κάνω ένα πολύ γρήγορο πέρασμα για να εστιάσουμε ακριβώς στο Γ και το Δ. Το πρώτο κομμάτι επομένως αφορά πέρα από τις αγωγές παρατηρήσεις, αυτό δεν είναι τίποτα έτσι κι αλλιώς, λίγο γενικά πράγματα για ποιο λόγο, τι ρόλο παίζουν οι διεθνείς οργανισμοί στο διεθνές σύστημα, έτσι, πολύ γενικά. Δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρα πολύ γρήγορα, αλλά η έννοια της ασφάλειας και διεθνής ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας αφορά. Μας αφορά γιατί. Γιατί αυτό θέλω να το κρατήσουμε και ως ένα τελικό συμπέρασμα των συζητήσεών μας και του μαθήματος αυτού. Ότι όλο αυτό που μιλάμε τώρα, το πρόγραμμα το οποίο παρακολουθείτε για τη διαχείριση καταστροφών, το κομμάτι τουλάχιστον αυτού του προγράμματος που παρακολουθείτε, συνδέεται με μια ουσιαστική αλλαγή στην ενοιολόγηση της ασφάλειας. Δηλαδή, ενώ μέχρι τη δεκαετία του 90 η ασφάλεια ουσιαστικά αφορούσε θέματα εδαφικής άμυνας, όταν λέγαμε ασφάλεια αυτό καταλαβαίναμε όλοι, απειλές από τρίτους οι οποίοι επιβουλεύονται τα εξωτερικά, τα σύνορά μας. Σιγά σιγά τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000 πολύ περισσότερο, αυτή η έννοια της ασφάλειας έχει διευρυνθεί. Και έχει διευρυνθεί κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε πλέον περιλαμβάνει και τις καταστροφές, είτε ανθρωπογενείς είτε φυσικές. Και άρα λοιπόν πρέπει να δούμε λιγάκι το υπόβαθρο της συζήτησης που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί ασφάλειας, προκειμένου να δούμε πώς παρισφρεί στη συζήτηση αυτή και το θέμα των καταστροφών τα οποία μας αφορά άμεσα. Έτσι. Αυτή είναι η εσωτερική λογική των θεματικών πεδίων. Εννοείται ότι ανά πάσα στιγμή με διακόπτετε, συζητάμε, αν θέλετε να πούμε κάτι περισσότερο στη διάθεσή σας. Έχουμε έναν περιορισμό μονάχα τι ώρα θα τελειώσουμε, δεν έχουμε κανένα περιορισμό για τα διαλύματα τα εσωτερικά, οπότε το αφήνω στη δική σας κρίση. Αν δω ότι χάνω το ακροατήριο, ότι αρχίζουμε και πλέουμε σε πελάγι ευτυχίας, τότε θα αναλάβω εγώ, θα πάρω εγώ την πρωτοβουλία να πω ας κάνουμε ένα break τώρα, γιατί έχω χάσει το ακροατήριο, καλύτερα να επιστρέψουμε πιο ακμαίοι μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, ξεκινάω επομένως με κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για τον ρόλο των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Ποια είναι η λογική? Τι είναι οι διεθνείς οργανισμοί? Ουσιαστικά οι διεθνείς οργανισμοί θεσμοθετούν ένα πλαίσιο διαβούλευσης, έτσι. Και ακριβώς η θεσμοθέτηση αυτού του πλαισίου διαβούλευσης, συζήτησης δηλαδή, επιβάλλεται από την έκταση της διεθνούς αλληλεπίδρασης. Όσο πιο πολύ συζητάμε, συνεργαζόμαστε, συντονιζόμαστε, αλληλεπιδρούμε, τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη να το κάνουμε αυτό σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, όχι ένα αναρχικό πλαίσιο συνεργασίας. Δηλαδή, ένα αναρχικό πλαίσιο που δεν έχει στην ανώτατη αρχή. Αυτή τη στιγμή πλέον οι διεθνείς οργανισμοί έρχονται να βάλουν κάποιους κανόνες, να διαμορφώσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο συντονισμού των διεθνών σχέσεων και των διεθνών της διεθνούς συνεργασίας. Ποιος είναι ο στόχος των διεθνών οργανισμών? Να προχωρήσουμε σε μια κανονιστική ρύθμιση, να βάλουμε κάποιους κανόνες, ένα πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς συστήματος και να διαχειριστούμε με τον τρόπο αυτό το διεθνές περιβάλλον. Στο βαθμό που είναι πάντοτε επιθυμητό και που είναι εφικτό. Μπορεί να θέλουμε εμείς, παραδείγματος χάρη, να προχωρήσουμε στον παγκόσμιο αφοπλισμό, έτσι, αλλά δεν πάει να πει ότι το θέλουμε εμείς, ότι το θέλουμε, το θέλει όλο ο υπόλοιπος κόσμος. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τα πλαίσια λειτουργίας των διεθνών οργανισμών πάντοτε συνδέονται με το τι ζητάνε και το τι επιδιώκουν τα κράτη-μέλη που τους αποτελούν. Και βεβαίως πρέπει να αποτρέψουμε την αυτόνομη μη συντονισμένη δράση κρατών μελών. Θα μου πείτε, εδώ δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν αυτονομούνται και δεν προχωρούν σε μονομερείς δράσεις έξω από τα διεθνή πλαίσια λειτουργίας. Θεωρητικά ναι, μπορούν να το κάνουν. Θεωρητικά πάλι αν το κάνουν, θα πρέπει να υποστούν τις αντίστοιχες κυρώσεις. Αν πάμε πίσω τη δεκαετία του Μεσοπολέμου, την περίοδο του Μεσοπολέμου, ανάμεσα στον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε την κοινωνία των εθνών. Μια πρώτη προσπάθεια ενός παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου. Ο πομπός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε ένα πολύ ωραίο πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας των εθνών, επομένως, αυστηρό, προέβλεπε κυρώσεις και μάλιστα ποια ήταν η χώρα η οποία
τιμωρήθηκε πρώτη φορά, σε ποια χώρα επιβλήθηκαν για πρώτη φορά κυρώσεις στα πλαίσια της κοινωνίας των εθνών. Ελλάδα. 1926, εισβολή, έτσι, εισβολή στη Βουλγαρία. Δικτατορία Παγκάλου και ούτω καθεξής. Τιμωρηθήκαμε και όντως κληθήκαμε και πληρώσαμε τις αντίστοιχες κυρώσεις. Μας επιβλήθηκαν αντίστοιχες κυρώσεις. Είναι πολύ εύκολο να το κάνει στην Ελλάδα αυτό, το μικρό ψάρι, όταν ξεκίνησε η Γερμανία να παραβιάζει τους όρους της συνθήκης των Βερσαλιών. Ή ακόμα περισσότερο η Ιαπωνία που έκανε την πρώτη ξεκάθαρη παραβίαση, εισβάλλοντας τη Μαντζουρία το 1932. Λένε όλοι, η Ιαπωνία συμμορφώσου, αλλιώς θα σου επιβάλλουμε κυρώσεις. Και θα σε διώξουμε. Άρα λοιπόν σιγά σιγά δηλαδή η κοινωνία των εθνών διαλύθηκε, γιατί ακριβώς οι κυρώσεις που προβλέπονταν δεν ήταν πιστικές και δεν είχε κάποιον να τις επιβάλλει. Γιατί η Αμερική έλειπε, η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν μέλος, η Αγγλία και η Γαλλία βρίσκονταν σε φάση εσωτερικής ανασυγκρότησης, δεν μπορούσαν να επιβάλλουν τους κανόνες και τις κυρώσεις λειτουργίας της κοινωνίας των εθνών. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο το πήρε η διεθνής τάξη πραγμάτων όπως διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να αποτρέψουμε τους διεθνείς οργανισμούς στην αυτόνομη δράση των κρατών, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι το πετυχαίνουμε πάντοτε. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε, για παράδειγμα, την αμερικανική εξωτερική πολιτική να παλινδρομεί μεταξύ μονομερούς και πολυμερούς δραστηριοποίησης στο διεθνές σύστημα. Έχεις, για παράδειγμα, την πολυμέρεια της διοίκησης Κλίντον, αντικαθίσταται από τη μονομέρεια της διοίκησης Bush. Μπούς του νεότερου, έτσι, εισβολή στο Ιράκ και ούτω καθεξά και στο 2000, επιστροφή στην πολυμέρεια της διοίκησης Ομπάμα, για να είμαστε με ένα μεγάλο ερωτηματικό, ο Τραμπ τώρα πλέον τι θα κάνει και πώς θα διαχειριστεί την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συγγνώμη. Έχουμε διεθνείς οργανισμούς γενικής πολιτικής φύσεως, βλέπε ΟΗΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε όμως και διεθνείς οργανισμούς που είναι εξειδικευμένοι. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ούτω καθεξής. Αν κάτσουμε να μετρήσουμε τους διεθνείς οργανισμούς, ειλικρινά νομίζω ότι δεν θα καταλήξουμε. Θα προκύψει μια άπειρη διάσταση. Ξεφυτρώνουν συνεχώς διεθνείς οργανισμοί, τους οποίους δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ, δεν τους ξέρουμε ποτέ και πιθανώς αναρωτιόμαστε από πού προέκυψαν, πότε προέκυψαν αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί. Και όμως υπάρχουν πάρα πολύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός οργανισμών τέτοιας φύσεως. Υπάρχουν και οι περιφερειακοί οργανισμοί. Οι περιφερειακοί οργανισμοί δεν έχουν αυτή την παγκόσμια εμβέλεια, όπως είναι ο ΙΕ, αλλά έχουν μια περιφερειακή εστίαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός περιφερειακού οργανισμού, ένας οργανισμός στον οποίο υπάρχει ο μεγαλύτερος βαθμός εμβάθυνσης. Δηλαδή έχουμε εκχωρήσει κυριαρχία. Θα έρθω σε λίγο να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχουν και άλλα τέτοια εγχειρήματα στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Λατινική Αμερική, στην Κεντρική Ασία, στην Αφρική ακόμα, τα οποία βεβαίως υπολείπονται σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί. Αυτά ως προς το εισαγωγικό κομμάτι, το να καταλάβουμε λιγάκι ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν θέλετε κάτι να ξαναδούμε. Είναι πολύ γρήγορα, πολύ επιγραμματικά, αλλά νομίζω ότι είναι καλά εισαγωγικές παρατηρήσεις αν καταλάβουμε το ρόλο των διεθνών οργανισμών. Ερωτήσεις, σχόλια, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε σε αυτά που είπαμε. Ωραία, ναι, παρακαλώ. Βεβαίως. Πώς επικοινωνούνται αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί? Λίγο πιο δυνατά, δεν ξέρω αν καταγράφεται η ερώτηση. Λίγο πιο δυνατά. Πώς επικοινωνούνται, είναι αυτοβούλος, λένε είμαστε διεθνείς ή υπάρχει κάποιος οργανισμός ο οποίος σε επικοινωνεί? Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να τους καταλάβουμε ως εντολοδόχους. Δηλαδή, οι εντολείς είναι τα κράτη-μέλη που τους αποτελούν. Αυτά τα κράτη-μέλη αποφασίζουν και για την έκταση και για το βάθος και για την πορεία του κάθε διεθνούς οργανισμού. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι προβλέπονται στον καταστατικό τους χάρτη η αναθεώρηση, η περιοδική αναθεώρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λειτουργεί στη βάση ποσοστώσεων οικονομικών, τα οποία συνδέονται με οικονομικούς δείκτες. Οπότε σου λέω ότι επειδή αυτοί οι οικονομικοί δείκτες αλλάζουν κάθε μία πενταετία, υπάρχει μια περιοδική, μια αναθεώρηση αυτών των δικτών και άρα αλλάζει κατά κάποιο τρόπο και ο συσχετισμός δύναμης μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μην φανταστείτε ριζικές αλλαγές, αλλά υπάρχει αυτή, προβλέπεται αυτή η αναδιάρθρωση. Στους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς όμως δεν προβλέπονται αυτόματα τέτοιου είδους αναθεωρήσεις. Με αποτέλεσμα, το κλασικό παράδειγμα, ο ΙΕ, να είναι πλέον σχετικά απαρχαιωμένος. Δείτε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Τώρα ίσως λέω πολύ απλά και βασικά πράγματα, ότι ο ΙΕ έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας που είναι 15 μέλη, 5 μόνιμα, τα 10 μη μόνιμα,
και περιοδικά δηλαδή εναλλάσσονται από, από το σύνολο των κρατών μελών του ΟΗΕ, και έχει τη Γενική Συνέλευση που συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Αν αυτή τη στιγμή σας έλεγε κάποιος, πείτε μου, ποια νομίζετε ότι δικαιωματικά πρέπει να είναι τα 5 μόνιμα μέλη του ΟΗΕ, με δικαίωμα βέτο δε επί των αποφάσεών του, σίγουρα δεν θα βάζετε να σας φαντάζομαι την Αγγλία, ούτε τη Γαλλία. Θα βάζαμε την Αμερική, θα βάζαμε τη Ρωσία, θα βάζαμε την Κίνα, όπως είναι μέχρι τώρα, και για τα άλλα δύο μέλη θα γίνονταν μια σφαγή. Θα ήταν η Γερμανία, θα ήταν μια Ενωμένη Ευρώπη, θα ήταν κάτι άλλο, θα ήταν η Ιαπωνία, θα ήταν μια ανερχόμενη δύναμη τύπου Βραζιλία ή Ινδία. Είναι υποψήφιες χώρες που κατά καιρούς έχουν θέσει τέτοια ζητήματα. Αλλά σίγουρα η Αγγλία και η Γαλλία δεν θα μπαίνανε μέσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΟΗΕ δηλαδή έχει μείνει εγκλωβισμένος στη λογική του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ότι αυτοί φτιάξαν τον ΟΗΕ, το φτιάξαν όπως τους άρεσε, κρατάνε το δικαίωμα του βέτο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει η αναδιάρθρωση του ΟΗΕ και ειδικά του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί η κάθε χώρα μπορεί να μπλοκάρει αυτήν την αδιάρθρωση. Και μένουμε με έναν οργανισμό που υπολείπεται στην αξιοπιστία και στην νομιμοποίησή του. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, η νομιμοποίηση ενός διεθνούς οργανισμού. Γιατί ένας διεθνής οργανισμός είναι χρήσιμος αν τον αποδεχόμαστε εμείς ως μέλη και αν δεχόμαστε να συμμορφωθούμε με τα συμφωνητά του διεθνούς οργανισμού. Δηλαδή δεν έχει νόημα να πούμε ότι ναι, θέλω τον διεθνή οργανισμό και όταν με εξυπηρετεί θα συμφωνώ, όταν όμως λαμβάνει μια απόφαση θα φεύγω από την πίσω μεριά και θα λέω ότι α, όχι, εγώ δεν συμμορφώνω με την απόφαση αυτή. Γιατί ξέρεις, τη μια θα το κάνεις έτσι, είσαι στη μεριά που σε συμφέρει, τις υπόλοιπες 35 φορές που θα χρειαστεί να επιληφθεί ενός σημαντικού ζητήματος, θα είσαι με αυτούς που θα θέλουν την νομιμότητα και θα λες, να, το λέει ο διεθνής οργανισμός. Θα γυρίσουν και θα σου πούν οι άλλοι, ναι, την προηγούμενη φορά όμως εσύ μας είπες άλλα πράγματα. Τι θέλω να πω και να καταλήξω με αυτό και να το κλείσω, ότι η νομιμοποίηση ενός διεθνούς οργανισμού είναι κέριο σημείο στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του. Δείτε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήγαγε αποτελέσματα τα ένδοξα χρόνια της δεκαετίας του 60, μέσα δεκαετίας του 70, ξανά από το 85 μέχρι τα τέλη του 1990, εκεί όλοι συζητάγαμε και λέμε υπέροχο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαφνικά, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και δεν απαντάει στα ερωτήματα των πολιτών, αρχίζουμε και μιλάμε για το δημοκρατικό έλλειμμα, ότι δεν υπάρχει επαφή των γραφειοκρατών, της τεχνοκρατίας με τους πολίτες, με τον Ευρωπαϊκό Δήμο κ.ο.κ. Γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε την πυρίτιδα και λέμε ότι τι πρόβλημα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, έχει σταματήσει πια να αποδίδει, έχει σταματήσει να νομιμοποιείται μέσω της απόδοσής της. Έτσι. Αυτό ως απάντηση στο ερώτημα. Παρακαλώ. Ο τρόπος που προσεγγίζεται τους διεθνείς οργανισμούς, με την έννοια που ήταν και η προηγούμενη ερώτηση, αφορά κάποιο καταστατικό το οποίο είναι ευρύτερα αποδεκτό, ή είναι, ας πούμε για παράδειγμα, ο οργανισμός είναι και το ΝΑΤΟ, είναι και η ΒΒΕΦ, είναι και η BRIC, ας πούμε. Αν μου επιτρέψετε, η BRIC δεν είναι οργανισμός. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ενός διεθνούς οργανισμού και ενός διεθνούς θεσμού. Ο οργανισμός ακριβώς αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως πολύ σωστά είπατε παραδείγματα τύπου ΝΑΤΟ, είναι ένας περιφερειακός οργανισμός. Έτσι. Μονοθεματικός, ασχολείται με θέματα άμυνας και ασφάλειας, δεν είναι πολυθεματικός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένας οργανισμός που έχει ένα συγκεκριμένο καταστατικό χάρτη. Άρα λοιπόν ο οργανισμός προϋποθέτει ένα καταστατικό χάρτη. Υπάρχουν όμως και διεθνείς θεσμοί. Διεθνείς θεσμοί δεν έχουν μια καταγεγραμμένη συμφωνία, είναι περισσότερο μπορεί να είναι μια συμφωνία που έχει μια συνηθισμένη διαδικασία διαβούλευσης. Παραδείγματος θυμίζονται το 19ο αιώνα το σύστημα που είχε προκύψει από το συνέδριο της Βιέννης του 1815. Ήταν η Ιερά Συμμαχία, οι 5 χώρες που διαμόρφωναν, ας το πούμε έτσι, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Τάξης Πραγμάτων. Αυτός ήταν ένας θεσμός, δεν ήταν ένας οργανισμός με την αυστηρή έννοια. Αλλά ναι, επομένως ο διεθνής οργανισμός αναφέρεται σε αυτό, στην ύπαρξη καταστατικού χάρτη που οριοθετεί το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού αυτού και ταυτόχρονα προβλέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του. Και τα θεσμικά όργανα και τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο απόφαση, λήψη απόφαση. Αυτή είναι η επιφάνεια. Κάτω από την επιφάνεια, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα πώς στην πραγματικότητα λειτουργεί. Είμαστε όλοι ίσοι, σαφώς. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο ίσοι από τους ίσους. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη πολιτική επιρροή μέσα σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Μπορεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ προφανώς να είναι η Αμερική, στα πλαίσια της Ευρώπης προφανώς να είναι η Γερμανία, στα πλαίσια του ΟΗΕ προφανώς να είναι οι χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί έχουν το δικαίωμα βέτο και μπορούν να μπλοκάρουν τις αποφάσεις και ούτω καθεξής. Αυτό βεβαίως αφορά πιο πολύ όμως τον πολιτικό τρόπο λειτουργίας των οργανισμών αυτών και όχι το θεσμικό τρόπο οργάνωσής τους. Δεν ξέρω αν απάντησα αυτό το ερώτημά σας. Κάτι άλλο για να προχωρήσουμε έτσι από αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Ωραία. Πάω λίγο γρήγορα να δούμε το κομμάτι της δομής και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας είπα, θα το τρέξω πολύ, πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά υπάρχει το πολιτικό, οι πολιτικοί παράγοντες που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, που οδήγησαν στο εγχείρημα αυτό. Η αντιμετώπιση του γερμανικού προβλήματος. Θυμίζω πολύ απλά ότι η Ευρώπη είχε αιματοκυλιστεί τρεις φορές από το 1871 το Γαλλοπρουσικό πόλεμο. Πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος παγκόσμιος, για την αντιμετώπιση της Ενωμένης Γερμανίας. Αν δείτε τη συζήτηση που έλαβε χώρα στη γαλλική δημόσια σφαίρα το 1990, όταν συζητιόταν η επανένωση της Γερμανίας, θύμιζε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη συζήτηση στη γαλλική δημόσια σφαίρα το 1871. Όταν για πρώτη φορά ενοποιείται η Γερμανία και εμφανίζεται αυτή η μετατόπιση βάρους προς το κέντρο από την περιφέρεια της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Πάρα πολλές ομοιότητες επομένως. Η αντιμετώπιση επομένως του γερμανικού ζητήματος. Η Γαλλία το επιχειρεί τρεις φορές με στρατιωτικές μεθόδους, με στρατιωτικά μέσα και τις τρεις φορές η αποτυχία είναι ικτρή. Μπορεί να είναι στη μεριά των νικητριών δυνάμεων στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά σίγουρα συνειδητοποιεί ότι μόνη της δεν μπορεί πια να ανασχέσει την γερμανική επιρροή και διείσδυση στο σύνολο του ευρωπαϊκού συστήματος. Άρα λοιπόν αναζητούμε νέα δεδομένα, νέους τρόπους. Ποιος είναι αυτός ο νέος τρόπος? Να κάτσουμε να τα βρούμε. Συνεργατικά πια, όχι συγκρουσιακά. Είναι μια εναλλακτική μέθοδος, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν μπορούμε να συγκρουστούμε μαζί τους, ας προσπαθήσουμε να τους προσετεριστούμε. Νέος πολιτικός χάρτης Ανατολής Δύσης, ο ψυχρός πόλεμος, τεράστια σημασία, η ασφίδα ασφαλείας που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου και νέα διεθνή ισορροπία δυνάμεων με την παρακμή της Ευρώπης. Η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι πλέον είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δύναμη. Υπάρχουν όμως και οι οικονομικοί λόγοι, οι οποίοι υποβοηθούν τη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Έχουμε τους οικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι διαμορφώνονται το 1944 τους θεσμούς του Bretton Woods. Είναι η συμφωνία του Bretton Woods. Bretton Woods είναι μια κομμόπολη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις ακτές του Ατλαντικού. Εκεί ουσιαστικά συμφωνείται πριν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ακόμα, το μεταπολεμικό οικονομικό σύστημα διακυβέρνησης. Ιδρύεται το ΔΝΤ, ιδρύεται η Παγκόσμια Τράπεζα, άρα μπαίνουν οι βάσεις για το Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα Διακυβέρνησης. Ποιοι πρωτοστατούν? Εννοείται οι αγγλοσαξονικές δυνάμεις. Αμερική, Αγγλία και ο Καναδάς για ξεκάρφωμα. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά είναι Αγγλία και Αμερική οι οποίοι κινούν τα νήματα. Συμμετέχουν όλες οι χώρες οι οποίες αργότερα αποτελούν το καπιταλιστικό κόσμο, το δυτικό κόσμο, έτσι, όχι ο ανατολικός κόσμος. Καλούμε και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και να δείξουμε ότι πάμε να φτιάξουμε ένα παγκόσμιο σύστημα. Βραζιλία, Αργεντινή και ούτω καθεξής, διαμορφώνεται το μεταπολεμικό οικονομικό σύστημα. Προσέξτε όμως ποια είναι η λογική του. Ότι για να γίνει αυτό προϋποθέτει η συνεργασία αυτή, μάλλον το σύστημα αυτό προϋποθέτει συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των κρατών. Άνοιγμα των οικονομιών, απελευθέρωση του εμπορίου, στενότερες οικονομικές σχέσεις. Άρα λοιπόν οι διεθνείς θεσμοί ξεκινάνε τη λειτουργία τους, οι διεθνείς οικονομικοί θεσμοί ξεκινάνε τη λειτουργία τους επιβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο, ως προαπαιτούμενο για να μπει σε αυτούς τους οργανισμούς, το άνοιγμα της οικονομίας σου. Έρχεται το Marshall Plan, το σχέδιο Marshall, η οικονομική βοήθεια της Αμερικής για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Μια πιο κοινική ανάγνωση ότι αντί να τα δώσει η Αμερική στη δική της εγχώρια βιομηχανία, για τον μετασχηματισμό της από πολεμική βιομηχανία σε βιομηχανία εποχής ειρήνης, τα δίνει στην Ευρώπη ως οικονομική βοήθεια, εξασφαλίζει ότι οι χώρες της Δύσης δεν θα πέσουν στον κομμουνιστικό έλεγχο, υποκομμουνιστικό έλεγχο, δεν θα τεθούν υποκομμουνιστικό έλεγχο, αλλά οι Ευρωπαίοι τι να τα κάνουν τα χρήματα αυτά, τι θα καταναλώσουν, θέλουν τρακτέρ. Παράγει η ευρωπαϊκή βιομηχανία η οποία έχει διαλυθεί από τον πόλεμο τρακτέρ? Όχι. Ποιος τα παράγει? Η Αμερική. Άρα τα χρήματα που φεύγουν στην Ευρώπη μέσω του σχεδίου Marshall επιστρέφουν στην Αμερική και βοηθούν τον μετασχηματισμό της αμερικανικής οικονομίας από οικονομία στρατιωτικά προσανατολισμένη σε οικονομία προσανατολισμένη στην παραγωγή κεφαλαιοχικών και καταναλωτικών αγαθών. Αυτό τα πρώτα 10-15 χρόνια, μέχρι βεβαίως η ευρωπαϊκή οικονομία να ανακάμψει και να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αντίστοιχες πιέσεις. Με κάθε τρόπο πάντως και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές, ας το πούμε έτσι, πτυχές οθούν την συζήτηση προς μια στενότερη διασύνδεση των οικονομιών της Ευρώπης. Και άρα υπάρχει ο χώρος όπου προκύπτει η προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και έτσι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ευρωπαϊκή κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα το 1951, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, συνθήκη Ρώμη το 1957. Δείτε το εναλλακτικό μονοπάτι ολοκλήρωσης. Είχαμε πρώτα σχέδια για αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη, το σχέδιο Πλέβεν το 1950.
γαλλογερμανικός στρατός, κοινός, όχι μονάδες να συνεργάζονται, κοινός γαλλογερμανικός στρατός. Τη 1955 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπορούμε να το διανοηθούμε, δηλαδή, πώς το θέσουμε. Το 22 γίνεται η μικρασιατική καταστροφή, να πούμε 5 χρόνια μετά. Εντάξει, εμείς είχαμε 10 χρόνια μετά, 7 χρόνια μετά το σύμβολο φιλίας και με την Τουρκία. Αλλά σκεφτείτε, δεν μιλάμε για κοινό Έλληνο-Τουρκικό στρατό. Φανταστείτε, δηλαδή, 5 χρόνια μετά το 22 να μιλάγαμε για κοινό Έλληνο-Τουρκικό στρατό. Και μια σύγκρουση η οποία είχε βάθος, όπως σας είπα, τρεις αιματηρότατους πολέμους σε διάστημα 70 χρόνων. Αποτυχάνει το σχέδιο αυτό, οι Γάλλοι που το προτείνουν, οι Γάλλοι το απορρίπτουν. Και προσέξτε και το ζητούμενο, γιατί εδώ είναι κάτι το οποίο θα δούμε πολύ έντονα πλέον στις μέρες μας. Ότι η ελίτ, η κυβερνητική ελίτ, υποστηρίζει ένα σχέδιο ολοκλήρωσης για να έρθει μετά ο Δήμος, ο γαλλικός Δήμος εν προκειμένου, να το απορρίψει μέσω των αντιπροσώπων του στην Εθνοσυνέλευση Γαλλική. Είναι η απόσταση μεταξύ της ηγεσίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας και των Ευρωπαίων πολιτών του Ευρωπαϊκού Δήμου. Αυτό το κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί θα το δούμε και παρακάτω σε όλη την εξέλιξη αυτής της πολιτικής συνεργασίας. Αυτή είναι η συνθήκη, αυτή είναι η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, δηλαδή εξέλιξη των συνθήκων. Ρώμη, ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, Μάστριχτ, Άμστερνταμ, Νίκαια, συνταγματική συνθήκη που δεν επικυρώθηκε ποτέ και η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εφαρμογή. Πολιτική συζήτηση, πολιτική εννοώ πολιτικού περιεχομένου, όχι κομματικού. Υπάρχει κάποιο μοτίβο εδώ πέρα, μπορούμε να δούμε κάποιο μοτίβο. Δείτε λιγάκι, τα πρώτα 50 χρόνια, 40 χρόνια της ολοκλήρωσης, υπάρχει απόλυτη σταθερότητα. Δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται κάτι να αλλάξουμε. Η πρώτη μεταρρύθμιση της συνθήκης από το 57 έρχεται το 87. Δηλαδή 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια τα πάντα κινούνται στα πλαίσια των συμφωνηθέντων στη Ρώμη το 57. Πάμε στο Μάστριχτ το 91, που είναι η πρώτη μεταψυχροπολεμική προσπάθεια εμβάθυνσης. Έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος το 89. Έχει επανενωθεί η Γερμανία το 90. Και τι ξεκινάμε? Κάθε 4-5 χρόνια ξαναβλέπουμε τις συνθήκες. Τι προσπαθούμε να κάνουμε με τον τρόπο αυτό? Προσπαθούμε να βρούμε ένα ικανοποιητικό modus vivendi. Έναν τρόπο δηλαδή λειτουργίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα κρατήσει τη Γερμανία εντός των δεδομών της και θα επιτρέψει και κάποια εμβάθυνση σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Είτε αυτό είναι το οικονομικό, είτε η οικονομική ολοκλήρωση, είτε είναι η πολιτική ολοκλήρωση, η στρατιωτική ολοκλήρωση, Είναι πολύ ενδιαφέρον, από το Μάστριχτ έγιναν δημοψηφίσματα για πρώτη φορά. Πέρα από το δανέζικο δημοψήφισμα που ήταν αρνητικό και μετά δώσαμε κάτι στους Δανούς για να πούνε το ναι, στη Γαλλία, που υποτίθεται ότι είναι η χώρα η οποία πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την επικύρωση της συνθήκης του Μάστριχτ ήταν 51-49. Και το πιο ενδιαφέρον ακόμα είναι να δει κανείς τους όρους που έγινε η συζήτηση γύρω από το δημοψήφισμα. Γιατί οι υποστηριχτές του ναι λέγανε ψηφίστε το Μάστριχτ γιατί μας βοηθάει να ελέγξουμε τη Γερμανία. Οι υποστηριχτές του όχι λέγανε μην ψηφίζετε το Μάστριχτ γιατί δεν πάει αρκετά προς την κατεύθυνση αυτή και έτσι η Γερμανία παραμένει ανεξέλεγκτη. Θέλουμε, πρέπει να τη βάλουμε πιο στενά, ένα πιο στενό κορσέ ευρωπαϊκό για να την περιορίσουμε. Όλη η συζήτηση δηλαδή γίνεται πέριξ του γερμανικού ζητήματος. Γι' αυτό σας λέω ότι ξυπνάνε πάλι μνήμες του παρελθόντος. Έτσι. Και βεβαίως η γερμανική απάντηση ήταν πολύ δεικτική. Το 94 εκλογές που γίνονται στη Γερμανία, την πολιτική πλατφόρμα του κόμματος του καγκελαρίου Κολ, των Χριστιανών Δημοκρατών, όπου τώρα ηγείται η Μέρκελ, στο πολιτικό μανιφέστο έλεγε συγκεκριμένα: επιτέλους ως Ευρώπη πρέπει να αποφασίσουμε. Και κυρίως έλεγε: εσείς πρέπει να αποφασίσετε, εμείς έχουμε αποφασίσει. Η κυριαρχία, λέει, η κρατική κυριαρχία είναι άδειο κέλυφος. Ξεχάστε την έννοια της κρατικής κυριαρχίας. Είστε διατεθειμένοι να πάμε σε μια ουσιαστική πολιτική εμβάθυνση ή εμείς θα ακολουθήσουμε τον δικό μας ανεξάρτητο δρόμο? Καμπάνες. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη, καμπάνες που το πάνε οι Γερμανοί. Συντάκτης της πολιτικής πλατφόρμας, Σόιμπλε Λάμερς. Σόιμπλε ήταν τότε νούμερο 2 του κόμματος, ο οποίος από τότε έχει ξεκάθαρη γραμμή και στάση. Έτσι. Σου λέω ότι εμείς ως Γερμανία έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε να τη διαμορφώσουμε όπως θέλουμε εμείς. Εσείς θέλετε να είστε σε αυτήν την Ευρώπη που προτείνουμε? Αν δεν θέλετε, πείτε το μας, ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο. Έχουμε εμείς εναλλακτικές. Σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε έναν τεράστιο χώρο στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είναι η εποχή που έχει καταρρεύσει η Δυτική Ένωση. Όλες οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης κοιτάνε προς τη Γερμανία
στο σωσία. Στο σωτήρα, συγγνώμη, στο σωσία, στο σωτήρα. Ο Μεσσίας που θα έρθει να μας σώσει. Γερμανικές επενδύσεις, το γερμανικό εμπόριο, άνοιγμα της γερμανικής αγοράς κ.ο.κ. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση, επομένως, το πολιτικό διακύβευμα της ολοκλήρωσης. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησής μας και αυτό πρέπει να συγκρατηθώ και να μην πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Υπάρχουν, όπως σας είπα, πολλά πράγματα. Η εμβάθυνση έχει το δικό της βάρος, η διεύρυνση, συγγνώμη, της ολοκλήρωσης έχει δείχνει το δική της σκιά. Εδώ μας αφορά. Μας αφορά ενώ το θέμα της συζήτησής μας. Γιατί, πέρα από όλα τα άλλα προγράμματα και προβλήματα, θετικά και αρνητικά στοιχεία που έρχονται με τη διεύρυνση, θέλω να εστιάσουμε στο ότι κάθε χώρα που μπαίνει φέρνει μέσα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τις δικές της προτεραιότητες, τους δικούς της εθνικούς πολιτικούς στόχους. Η Ελλάδα μπήκε και αυτομάτως το ελληνοτουρκικό, η ελληνοτουρκική διένεξη έγινε ευρωτουρκική διένεξη. Μπαίνουν οι χώρες, ειδικά του 1995, της Βόρειας Ευρώπης, η Σουηδία και η Φιλανδία, μαζί με την Αυστρία, έτσι, οι τρεις χώρες το 1995, πάω πίσω εδώ πέρα στις διευρύνσεις του 1995, μια μικρή διεύρυνση, αλλά με πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη διαδικασία ολοκλήρωσης, πολιτικής ολοκλήρωσης. Γιατί? Και στρατιωτικής ολοκλήρωσης. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα των τριών αυτών χωρών? Σουηδία, Φιλανδία και Αυστρία. Μπορείτε έτσι να ομαδοποιήσετε πού ανήκαν αυτές οι τρεις χώρες. Αδέσμευτες, ουδέτερες. Ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν στο δυτικό γκρουπ, οι περισσότερες μέλη του ΝΑΤΟ, όλες μέλη του ΝΑΤΟ εν τέλει, οι τρεις αυτές χώρες ήταν οι πρώτες οι οποίες δεν ήταν μέλος της Δυτικής Συμμαχίας, τουλάχιστον δεν ήταν στο πολιτικό του κομμάτι. Ανήκανε στο καπιταλιστικό σύστημα, προφανώς, αλλά δεν ανήκανε στο πολιτικο-στρατιωτικό σύμπλεγμα της Δύσης. Και φέρνουν επομένως μια δική τους άποψη και αντίληψη. Σου λέει, πολύ ωραία, να εμβαθύνουμε. Δηλαδή να πάμε μπροστά στην πολιτική ολοκλήρωση. Έχουμε κάνει βήματα, έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική με το Μάστριχ, αλλά μη μας πείτε τίποτα για στρατιωτική αμυντική συνεργασία. Μην μας πείτε τίποτα. Γιατί εμείς είμαστε ουδέτεροι. Δεν μπορώ να βγω και να πουλήσω στο ακροατήριό μου στη Σουηδία ότι μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι μια στρατιωτική συμμαχία. Γιατί 50-60 χρόνια τους λέω ότι εγώ δεν θέλω να μπω στις στρατιωτικές συμμαχίες. Τι μπορώ όμως να κάνω? Και εδώ είναι το. Πάντοτε ψάχνουμε τις εναλλακτικές. Μπορώ να κάνω αυτά που κάνω πάντοτε. Και να συνεργαστούμε στρατιωτικά σε θέματα στα οποία είναι πολύ προσφυλή στον Δήμο μου, τον εθνικό. Τι έκανε πάντοτε η Σουηδία, η Φιλανδία και η Αυστρία? Ήταν οι κατεξοχήν χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στα πλαίσια του ΟΗΕ σε αποστολές επιτήρησης της ειρήνης και επιβολής της ειρήνης. Peacekeeping, peace enforcing. Και οι ανώκρανοι. Ήταν οι τρεις χώρες οι οποίες είχαν τεράστιες συμμετοχές, τεράστια μερίδια συμμετοχής και οικονομικά, δηλαδή και χρηματοδοτούσαν τέτοιες αποστολές, αλλά και στέλνανε προσωπικό. Δείτε για παράδειγμα τους και ανώκρανους στην Κύπρο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό προέρχονται από τις τρεις αυτές χώρες, κυρίως Σουηδία και Φιλανδία λιγότερο. Διαχρονικά, έτσι. Άρα ήταν χώρες που λέγανε, εγώ αυτό που έκανα τόσα χρόνια μπορώ να το βάλω μέσα σε ένα ευρωπαϊκό μανδύα. Και ξαφνικά ξεκινάει μια συζήτηση του 97, συνδέεται δηλαδή με την συνθήκη του Άμστερνταμ το 97. Πάω λίγο πίσω να θυμίσω, γιατί δεν περιμένω να θυμάστε όλες τις συνθήκες προφανώς απ' έξω, το Άμστερνταμ. Μην σας μπερδεύουν οι δύο ημερομηνίες. Η πρώτη ημερομηνία είναι η ημερομηνία της πολιτικής συμφωνίας, όταν υπογράφουμε δηλαδή τη συμφωνία, η αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η ημερομηνία που τίθεται σε εφαρμογή μια συνθήκη, αφού περάσει από τη διαδικασία της επικύρωσης. Εθνικά κοινοβούλια, δημοψηφίσματα και όλα αυτά. Ωραία. Άρα, το 97 έχουμε δύο ταυτόχρονα πράγματα που συμβαίνουν. Διαπραγματευόμαστε τη συνθήκη του Άμστερνταμ, όπου πια όμως μέσα στη διαπραγμάτευση συμμετέχουν και οι χώρες οι ουδέτερες, οι τρεις αυτές χώρες που αναφέραμε. Και βάζουν τη δική τους πινελιά. Και πραγματικά αυτή η πινελιά εξελίσσεται σε μια πολύ σημαντική πτυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης, όπως και θα δούμε παρακάτω. Έτσι. Μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο στο σελίδα όλη την εξέλιξη, το χρονικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της διεύρυνσης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό είναι αυτό που νομίζω μας ενδιαφέρει περισσότερο, όπως σας είπα και για τους λόγους για τους οποίους σας ανέφερα. Κάθε χώρα ανεβάζει πράγματα. Έχουμε ένα uploading των εθνικών προτιμήσεων, που στην προκειμένη περίπτωση οι χώρες αυτές έδωσαν το δικό τους στίγμα στο πολιτικό σκέλος και την ενοιολόγηση της ασφάλειας. Είναι η πρώτη φορά που αρχίζουμε και συζητάμε για μια διευρυμένη έννοια ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Ωραία.
ερωτήσεις, άνω τελεία, έτσι, γιατί σας πήρα λίγο μονότερμα. Άνω τελεία, σχόλια, συζητήσεις, αν θέλετε κάτι να πούμε σε περισσότερο βάθος. Για να προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα των συζητήσεών μας. Ωραία. Άρα, διατρέχω όλα αυτά με το θεσμικό σύστημα, τα υπερεθνικά διακυβερνητικά όργανα, ποιος είναι η νομοθετική εκτελεστική εξουσία, ποιος είναι ο ρόλος των θεσμικών οργάνων, πώς παίρνονται αποφάσεις, αν είναι δημοκρατικό ή όχι το σύστημα, για να έρθω στο σημείο της έννοιας της ασφάλειας και πώς αυτό περνάει στην ευρωπαϊκή συζήτηση. Έτσι. Δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι μια ωραία γελιογραφία που δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο το 2003. Είναι η περίοδος εκείνη που θυμηθείτε που αναφέρθηκα στην μονομερή επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ, ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου με τη λογική ότι δεν είχε νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ το 90 όταν η Ευρώπη, όταν η Αμερική πήγε το 90 στο Κουβέιτ, στον πόλεμο του Κουβέιτ, τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, υπήρχε ξεκάθαρη εξουσιοδότηση του Συμβούλιου Ασφαλείας. Άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι με την επέμβαση. Λέμε ότι καλά έγινε και εκτοπίστηκε ως αντάμιο. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ως προς το διεθνές δίκαιο όμως, καμία παρέμβαση, στρατιωτική επέμβαση στο εσωτερικά άλλου κράτους δεν νομιμοποιείται αν δεν έχει την έγκριση και την οξυδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη δεν την είχε. Άρα υπάρχουν σημαντικά ζητήματα διεθνούς νομιμότητας. Αυτό επαναλαμβάνω δεν λέει τίποτα ως προς το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να γίνει. Εδώ είναι μια άλλη συζήτηση την οποία μπορούμε να κάνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Αλλά εδώ είναι λογική πραγματικά του Far West, ότι η Αμερική πλέον δρά ανεξέλεγκτα. Είναι ο καουμπόης, ο σερίφης, ο οποίος δεν δέχεται κανένα αντίλογο από κανέναν και λύνει μόνη της τα προβλήματα τα διεθνή όπως η ίδια νομίζει. Και εδώ κάπου φαίνεται η Ευρώπη. Το δειλά-δειλά σηκώνει το χέρι της μέσα από σε ένα βαρέλι και λέει η Ευρώπη κάνει αισθητή την παρουσία της, τη διεθνή παρουσία της. Είναι η περίοδος που η Ευρώπη έχει διχαστεί στα δύο λόγω της κρίσης. Υπάρχουν χώρες όπως η Αγγλία, η Ισπανία, οι οποίες υποστηρίζουν την Αμερική και συμμετέχουν στην επέμβαση, και χώρες όπως είναι ο Γαλλογερμανικός άξονας, οι οποίοι εναντιώνονται στην Αμερικανική επέμβαση. Και έχουμε μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές ρήξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό αντικατοπτρίζει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι. Αλλά ποιο είναι το πλεονέκτημα της Ευρώπης, τι έχει δείξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι λιγάκι σαν έχει μια πολύ μεγάλη ικανότητα. Ποια είναι η ικανότητα, ότι αυτό που λέει φυγή προς τα μπρος, φύτω ένα βάνος, ότι δηλαδή κάθε φορά που έχουμε μια κρίση την ξεπερνάμε κάνοντας ένα άλμα προς τα μπρος. Και ποιο είναι το άλμα το οποίο γίνεται μετά από αυτή τη μεγάλη πολιτική ρήξη, η Ευρώπη αναπτύσσει και διαμορφώνει το πρώτο διεθνές της, το πρώτο δόγμα στρατηγικής. Το δόγμα στρατηγικής δηλαδή, έχει κάποια ιστορικά εδώ πέρα δεδομένα πώς προχώρησε η συνεργασία, αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει η Ευρώπη το 2003 είναι διατυπώνει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Είναι το πρώτο δόγμα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη φορά δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται και λέει, για να συζητήσουμε λιγάκι, ποιες είναι οι απειλές μας, από πού απειλούμαστε, πώς θα δραστηριοποιηθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές αυτές. Εντάξει. Και εκεί πέρα συγκεκριμένα εντοπίζονται 5 απειλές: τρομοκρατία, εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής, περιφερειακές συγκρούσεις, αποσάφρωση κρατικών δομών και οργανωμένο έγκλημα. Απλώς επειδή βλέπω κάποιος θέλει να τα σημειώσει, όλα αυτά θα γίνουν διαθέσιμα στο e-class του μαθήματος, άρα θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση κατευθείαν στη διαφάνεια. Είναι οι 5 βασικές απειλές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αντιμετωπίζει, πολυμερώς. Το δόγμα, το μάντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, είναι αποτελεσματική πολυμέρεια. Δηλαδή, θα συνεργαστώ με τους υπόλοιπους διεθνείς δρόντες. Σε ξεκάθαρη, έτσι, ας το πούμε, έτσι, αντιδιαστολή με την αμερικανική προσέγγιση στα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό θέλουμε εύρυθμα λειτουργούντες διεθνείς θεσμούς, διεθνή τάξη βασισμένους κανόνες, σημαντικό σημείο ο χάρτης του ΟΗΕ. Και ζητάμε τη διεύρυνση των μελών των διεθνών οργανισμών. Αναθεωρείται το 2008, αυτό το οποίο όμως είναι πιο σημαντικό για μας, είναι να δούμε ότι αυτό αναθεωρείται εκ νέου τον προηγούμενο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2016. Και έχουμε ένα νέο δόγμα στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016. Μοιράζεται, ανακοινώνεται επίσημα λίγες μέρες μετά το βρετανικό δημοψήφισμα. Δηλαδή, το Μάιο γίνεται το δημοψήφισμα, το Brexit, τον Ιούνιο. Βγαίνει το κείμενο αυτό.
Το κείμενο αυτό ήταν έτοιμο, απλώς θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση αν το Βρετανικό, έπρεπε να συνυπολογίζουμε την παρουσία της Βρετανίας και από ό,τι τώρα που δεν την υπολογίζουμε. Άρα λοιπόν περίμεναν να βγει, να γίνει να ολοκληρωθεί το δημοψήφισμα και μετά να ανακοινώσουμε το κείμενο αυτό. Θα πούμε κάποια πράγματα για το κείμενο αυτό του 2016 στη συνέχεια. Και εκεί θα δούμε πώς συνδέεται με τη συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε. Πάω λίγο πίσω, γιατί διέτρεξα πολύ γρήγορα την έννοια της ασφάλειας, όπως σας είπα, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά διευρύνει την αντίληψη που έχει, που σχηματίζει για την έννοια της ασφάλειας. Φεύγοντας από τη λογική της εδαφικής άμυνας. Το ίδιο το ΝΑΤΟ κάνει αυτή τη στροφή. Η δεκαετία του 90, το ΝΑΤΟ, από τη στιγμή που τελειώνει η απειλή προς από την Ανατολή, έτσι, από τη στιγμή δηλαδή που το ΝΑΤΟ μένει χωρίς αντίπαλο, εν πολλής, διαλύεται η Σοβιετική Ένωση. Αναζητά ρόλο στο διεθνές σύστημα. Αυτό το πράγμα παίρνει μια δεκαετία στο ΝΑΤΟ μέχρι το 2000, όταν, ας το πούμε έτσι, μπορούμε να δούμε κάποια ίχνη ότι πλέον αντιλαμβάνεται τη νέα παρουσία, και βέβαια το φιλί της ζωής στο ΝΑΤΟ είναι η διεθνής τρομοκρατία, το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Γιατί το ΝΑΤΟ ξαφνικά βρίσκει νέα απειλή, βρίσκει νέο εχθρό, νέο αντίπαλο. Ποιος είναι ο νέος αντίπαλος? Η διεθνής τρομοκρατία. Γι' αυτό και έχουν και την πρώτη αποστολή του ΝΑΤΟ έξω από τα όρια του οργανισμού και δει στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν, δηλαδή, η επέμβαση ήταν νατοϊκή επέμβαση. Ήταν νατοϊκή δύναμη αυτή που επεμβαίνει στο Αφγανιστάν κατά της τρομοκρατίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τη συζήτηση αυτή και διευρύνει την έννοια της ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της οικονομικής ασφάλειας, μετανάστευσης, περιβάλλον, ενεργειακές κρίσεις, διαχείριση ανθρωπίνων ροών, μετανάστευση αλλά και παράνομο έγκλημα, λαθρομετανάστες, αλλά και μετανάστες, αλλά και διαχείριση smuggling προσώπων. Trafficking δηλαδή ο όρος, ο σωστός. Υπάρχει μια αύξηση της πολιτικής ετερογένειας με τους διαδοχικούς γύρους στην Ευρώπη, αλλά παρόλα αυτά έχουμε κάποια βασικά συστατικά στοιχεία στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ότι η Ευρώπη, σε αντίθεση με την Αμερική, δεν μπορεί να στηριχτεί στη στρατιωτική δύναμη. Δεν έχει ενιαία στρατιωτική δύναμη. Σε αντίθεση με την Αμερική και τον ΝΑΤΟ. Άρα πρέπει να ψάξουμε άλλους δρόμους. Άρα μπορούμε να πρέπει να ζητήσουμε άλλους δρόμους και άλλα μέσα δραστηριοποίησης. Ποια είναι αυτά τα άλλα μέσα δραστηριοποίησης? Διπλωματία, εμπόριο, πολιτισμικές σχέσεις, διεθνής ανάπτυξη και βοήθεια, συμμετοχή στη βάση του διεθνούς δικαίου σε όλες τις σχετικές αποστολές του ΟΗΕ. Άρα με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ένας διεθνής δρόμ τελείως διαφορετικής λογικής από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Ίσως είναι μια ιδανική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή που περιγράφω τώρα, αλλά αυτή είναι η βάση της. Στην πορεία παρισφρύνουν βεβαίως οι εθνικές προτεραιότητες και τα εθνικές στοχεύσεις. Παράδειγμα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει σε διάφορες κρίσεις στην Αφρική, εντελώς τυχαία, ποιες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες πρωτοστατούν? Οι χώρες οι οποίες είχαν τον έλεγχο των περιοχών αυτών και ήταν πρώην αποικίες. Άρα θέλω να πω, είναι ωραίο να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ιδανικός δρόμος ο οποίος λειτουργεί στη βάση του διεθνούς δικαίου, των αξιών και του συστήματος. Πολύ ωραία, ναι, τα λέμε αυτά. Στην πράξη, όταν πάμε να δούμε ποιος θα στείλει στρατεύματα και ποιος θα χρηματοδοτήσει την αποστολή στο Τσάντ, η Γαλλία. Ποιος θα πάει στο Κονγκό, το Βέλγιο. Ποιος θα πάει στο Μαλί, Γαλλία. Ποιος θα πάει στην Αταλάντα, η επιχείρηση Αταλάντα στη Σομαλία, στα νησιά της Σομαλίας? Όλες οι χώρες με ισχυρά ναυτικά συμφέροντα, ισχυρή ναυτιλία. Εξού και η ελληνική συμμετοχή, η στρατιωτική συμμετοχή στην αποστολή στην Αταλάντα, έτσι, με φρεγάτα. Σε εποχές δύσκολες οικονομικά, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, να διαβάζουμε το νόμισμα, να έχουμε και υπόψη και τις δύο εικόνες, και τις δύο μάλλον πλευρές του νομίσματος. Και την ιδεαλιστική, ας το πούμε έτσι, θέματα αρχής, αλλά και την ρεαλιστική ανάγνωση των επεμβάσεων αυτών. Τα ορόσημα τα περνάω γρήγορα. Μιλήσαμε την εξωτερική πολιτική και την διακυβερνητική λογική της. Καταστροφική εμπειρία τα πρώτα χρόνια. Ειδικά δηλαδή η κρίση στη Ιουγκοσλαβία ήταν πραγματικά πιο καταστροφική. Δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διαχείριση κρίσεων, έτσι, πολιτικής κρίσης εννοώ. Αλλά από αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η Ευρώπη κάνει πάντοτε, φεύγει προς τα μπρος, δεν πάει προς τα πίσω. Και αμέσως μετά την κρίση στη Ιουγκοσλαβία, έρχεται η διεύνοια του 95, έρχεται η συζήτηση στο Άμστερνταμ και η Ευρώπη αποφασίζει, ναι, να αποκτήσω βραχίωνα, στρατιωτικό. Δεν έχω,
Τι είδους βραχίωνα όμως και πού θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο βραχίωνας. Πρώτα αποφασίζουμε το πού θα χρησιμοποιηθεί. Σας είπα ότι εκεί η συμμετοχή και ο ρόλος των χωρών, των ουδέτερων χωρών, ήταν πολύ σημαντικός, καταλυτικός. Ανάληψη αποστολών τύπου Πέτερσμπεργκ. Τώρα θα πείτε τι είναι οι αποστολές τύπου Πέτερσμπεργκ. Για τους μη μιμημένους στην ορολογία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, οι αποστολές τύπου Πέτερσμπεργκ είναι αποστολές επιβολής και διατήρησης ειρήνης. Πολύ απλά. Οι αποστολές στα πλαίσια του ΟΗΕ. Και γιατί τη λέμε Πέτερσμπεργκ, κάποια, οι περισσότεροι μπερδεύονται και λένε Πέτερσμπεργκ, α, κάτι με τη Ρωσία πρέπει να έχει, Αγία Πετρούπολη, κάτι τέτοιο. Πέτερσμπεργκ είναι το όνομα του ξενοδοχείου στη Βόνη όπου υπογράφηκε η συγκεκριμένη συμφωνία. Οπότε μη μας μπερδεύει δηλαδή καθόλου αυτή η ονομασία. Ήταν αποστολές οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στα πλαίσια ενός άλλου οργανισμού, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, μας έχει χαιρετήσει από το 97, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση την απορρόφησε. Η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση ήταν οργανισμός περιφερειακής στρατιωτικής φύσεως, είχε δημιουργηθεί το 47, το 48 διευρύνθηκε, πριν το ΝΑΤΟ, και στην οποία συμμετείχαν ευρωπαϊκές μόνο δυνάμεις και ουσιαστικά είχαν αμοιβαία ρήτρα συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης. Αυτή ήταν η λογική της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε μια πεντηκονταετή διάρκεια. Η συνθήκη δηλαδή του 47 έλεγε ότι η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση ισχύει για 50 χρόνια. Άρα το 97 εξέπνεε η πεντηκονταετία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει: θέλω να πάω μπροστά προς την κατεύθυνση αυτή. Να ξεκινήσω πάλι από το μηδέν. Όχι, αφού έχω εδώ τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη-μέλη της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης είχαν γίνει πια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να μην πάρω τους θεσμούς αυτούς και να τους ενσωματώσω στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό και έκανε. Βλέπουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει γύρω-γύρω και όταν βλέπει επιτυχημένα σχήματα συνεργασίας, Schengen, θυμίζω ότι Schengen, η πρωτοβουλία Schengen, ξεκίνησε εκτός δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια διακυβερνητική συμφωνία του 85. Και σιγά σιγά είδαμε ότι προχωράει ομαλά και το ζητάνε και οι πολίτες, υπάρχει ουσιαστικό αντίκτυπο της συμφωνίας αυτής, φέρτηνε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, υπήρχαν κάποιοι μηχανισμοί συνεργασίας, φέρ τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά γίνονται το 97, εκείνη η πολιτική συμφωνία. Αλλά ακόμα δεν είχαμε συμφωνήσει και ποιος θα πηγαίνει σε αυτές τις αποστολές. Πώς θα πηγαίνουμε, πώς θα συμμετέχουμε. Το 99 συγκροτούμε τον στρατιωτικό βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης. Είναι η πρώτη στρατιωτική συνεργασία. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα όλων, αλλά λέει δεν είναι Ευρωστρατός, γιατί ακριβώς αυτό είχε άλλες πολιτικές προεκτάσεις, η λέξη Ευρωστρατός. Λέγαμε είναι συνεργασία, ένα συνεργατικό σχήμα. 50-60.000 προσωπικό εντός 60 ημερών και με δυνατότητα παραμονής και εμπλοκής τουλάχιστον για ένα χρόνο. Πάντοτε σε αποστολές τύπου Πέτερσμπεργκ, έτσι, όχι σε τίποτα άλλο, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης. Τα επόμενα βήματα μετά την Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης είναι να εμπλουτίσουμε αυτή τη δύναμη το 2004 με την δύναμη, να πάω λίγο πιο κάτω, πώς το έχουμε εμπλουτίσει. Έχουμε προσθέσει τα battle groups, μια εναλλακτική μορφή συνεργασίας. Εδώ είμαστε. Εισαγωγή το 2004 την έννοια των battle groups, συνεργασία στρατιωτικής φύσεως μεταξύ των κρατών μελών. Στη λογική του, όποιος θέλει. Δεν πάει να πει ότι θα κινηθούμε όλοι μαζί. Φτιάχνουμε battle groups, δυνάμεις υψηλής ετοιμότητας, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Υπάρχουν πάνω από 90 battle groups αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη συμμετέχει. Τελευταία εικόνα που είχα εγώ, και εδώ διορθώστε με όσοι αν γνωρίζετε πιθανώς κάτι περισσότερο, ήταν ότι συμμετείχαμε σε 5 battle groups. Αυτό είναι η πληροφορία που είχα πριν από 2 χρόνια. Προφανώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Συμμετέχουμε ουσιαστικά με χώρες οι οποίες έχουν αντίστοιχα συμφέροντα και αντίστοιχες λογικές λειτουργίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουν ενδιαφέρον για την επιτήρηση, ας το πούμε έτσι, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Υπάρχει ομάδα battle group, συνεργασία δηλαδή μεταξύ χωρών, ναυτικών χωρών, με ισχυρό ναυτικό και παρουσία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει αντίστοιχο battle group των βαλτικών χωρών. Αυτές είναι ομάδες που φέρνουν πιο κοντά τα κράτη-μέλη. Και υπάρχει η αναθεώρηση των διαθέσιμων δυνάμεων υπό διαρκή εξέλιξη. Συνεχώς δηλαδή αναθεωρούνται το τι διαθέτουμε σε αυτές τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, στρατηγικές δυνάμεις και τι όχι. Λοιπόν, η συνθήκη της Λισαβόνας φέρνει μια σημαντική αλλαγή. Επίσης προσθέτει ένα στοιχείο και αυτό δεν είναι άλλο από τη ρήτρα αλληλεγγύης.
Η ρήτρα αλληλεγγύης μπαίνει στη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι το άρθρο 222. Και τι λέει, τι λέει αυτή η ρήτρα? Ότι τα κράτη-μέλη και η Ένωση προσπαθούν να είναι αλληλέγγυα σε χώρες και σε κράτος-μέλος που δεχτεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγή από φυσική ανθρωπογενή καταστροφή. Θα μου πείτε, ωραία, βάζουμε στην συνθήκη μία φράση. Καλά, από το να βάλουμε στη συνθήκη μία φράση μέχρι το να αποκτήσουμε μια πολιτική η οποία να λειτουργεί στην πράξη, είναι τεράστια απόσταση. Θα συμφωνήσω. Όμως, άνευ αυτής της μικρής αναφοράς, δεν μπορεί να γίνει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία. Όλη η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διαρθρωτικά ταμεία, πακέτο Ντελορένα, 2, ΕΣΠΑ, κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και ούτω καθεξής, που παίρνουμε εδώ και 30 χρόνια ως Ελλάδα, στηρίχτηκαν σε τρεις λεξούλες που μπήκανε ως στόχοι της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στην ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 85, που μιλούσε για οικονομική και κοινωνική συνοχή. Πατώντας πάνω σε αυτές τις τρεις λεξούλες, ήρθε η Επιτροπή να νομοθετήσει, να προτείνει νομοθεσία διαρθρωτικής πολιτικής για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υστερούσαν οικονομικά. Άρα αυτή η ρήτρα αλληλεγγύης έχει δυνητικά τεράστιες προεκτάσεις. Μπορεί τώρα να μην αισθανόμαστε πραγματικά την αλληλεγγύη, ας το πούμε έτσι, των Ευρωπαίων σε θέματα ασφάλειας, έτσι, όσον μας αφορά εμάς ως Ελλάδα, αλλά άνευ αυτής της αναφοράς δεν θα υπήρχε καμία μα καμία προοπτική να υπάρξει αυτό το πράγμα. Και εδώ λιγάκι θα ήθελα έτσι, να ανοίγω μια παρένθεση, ότι η οποιαδήποτε αποτίμηση πολιτικής θα πρέπει πάντοτε να λάβει υπόψη της το στοιχείο του χρόνου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν πάρουμε μια φωτογραφία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να, η οποία είναι και αυτό που κάνουμε συνήθως και δημοσιογραφικά και στις πολιτικές συζητήσεις, ότι τώρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Προφανώς. Ο μέσος, ο χρόνος για να υλοποιηθεί μια δημόσια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερνάει τα 3 χρόνια, αγγίζει τα 5. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πολιτικές οι οποίες αγγίζουν τον ουσιαστικό πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, όπως είναι τα θέματα ασφάλειας. Ακόμα δηλαδή και αν συμφωνούσαμε ότι σήμερα θα ξεκινούσαμε μια διαδικασία ουσιαστικής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας, θα έπαιρνε, τουλάχιστον αυτό μας λέει η ιστορική μελέτη, τουλάχιστον 3-5 χρόνια για να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική, να έχουμε μια ουσιαστική πρόοδο στον τομέα αυτό. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές λέμε τι κάνει η Ευρώπη στο θέμα αυτό. Δεν κάνει κάτι, προφανώς, αν το δούμε τώρα. Αν το δούμε σε βάθος χρόνου όμως, θα δούμε πώς σιγά σιγά, δηλαδή τη διαδικασία 7-20 χρόνια, θα δούμε πώς έχουν εξελιχθεί και τα βήματα που έχουν γίνει. Τι ακριβώς λέει παρακάτω η συνθήκη, η ρήτρα αλληλεγγύης? Πέρα από την πρόληψη της τρομοκρατικής απειλής, μας ενδιαφέρει κυρίως το δεύτερο. Η παροχή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφος του μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών. Προσέξτε λίγα εδώ πέρα. Δεν έρχεται δηλαδή μόνη της, μόνος του Ευρωπαϊκός Θεσμός για να σου πει «Α, πυρκαγιά, καίγεται το σύμπαν στην Ελλάδα. Παρεμβαίνω μόνος μου να σε βοηθήσω». Πρέπει να κάνει αίτημα η πολιτική αρχή, η εγχώρια πολιτική αρχή, για να υπάρξει και να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός συνδρομής. Και εκεί πια είναι θέμα της διαθεσιμότητας και της διάθεσης καλύτερα της πολιτικής αρχής να προχωρήσει σε αυτό ή όχι. Για δικούς της πολιτικούς ή όχι λόγους. Να πει ότι εγώ το χειρίζομαι μόνος μου. Δεν θέλω να παρέμβεις. Δεν θέλω τη Frontex στα σύνορά μου. Γιατί εγώ μπορώ να πάρω μόνος μου την ευθύνη της διαχείρισης των συνόρων. Δεν θέλω εξωτερικές δυνάμεις σε οποιαδήποτε ανθρωπογενή καταστροφή η οποία μπορεί να μου τύχει. Γιατί εγώ έχω τους μηχανισμούς να αντεπεξέλθω. Αυτό δεν συμβαίνει όμως. Πείτε το. Εννοείται δες. Αναφορικά τώρα με τα σύνορα. Δεν νομίζω ότι ζητήσαμε την ευρωπαϊκή βοήθεια και να θεωρηθούν τα εξωτερικά μας σύνορα, ευρωπαϊκά σύνορα, προκειμένου να έρθει η Frontex. Και ό,τι αυτό ήταν, ό,τι αυτό συνεπάγεται στα σύνορά μας και δίπου ακούμε τώρα από φέτος ότι πει να ξεκινήσει και ο Ευρωπαϊκή Αυτοφυλακή. Πολύ σωστά. Αλλά δεν νομίζω να έχουμε κάνει το αίτημα. Βασικά δεν λύθηκε. Δηλαδή το αίτημα πάγια γραμμή. Επίσημα. Πάγια γραμμή της Ευρωπαϊκής. Πάγια γραμμή της Ελλάδας ήταν ότι τα σύνορα. Ακριβώς. Πείτε, μιλήστε να μην. Όταν ξεκινήθηκε η συνδρομή της, καταρχήν για τα χερσαία σύνορα πάνω στον έδαφος. Από εκεί ξεκίνησε.
Και αυτό δεν μιλά, πριν κορυφωθεί η κρίση, έτσι, αυτό μιλάμε, έχει ξεκινήσει αυτή η συνδρομή, τη συνεργασία με τη Frontex από το 11, 10, εγώ θα το βάζω λίγο πιο πριν, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο στην ημερομηνία. Δηλαδή, ποια είναι η λογική. Η λογική δεν έχω δει, δηλαδή, επειδή αυτό νομίζω ότι είναι μια κέρια πολιτική πράξη. Σαφώς. Δεν νομίζω ότι έχει δοθεί διάσταση που διαφαίνεται στη ρήτρα ελεγγύης μέσα στην Ευρωπαϊκή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απόδεκτη. Δηλαδή, η Ελλάδα, αν ρωτήσουμε, φαντάζομαι και πολιτικούς και τα λοιπά, αν έχουμε κάνει χρήση, δεν νομίζω ότι απάντησαν ναι, έχουμε κάνει χρήση. Και όμως έχουμε κάνει. Αν... Νομίζω ότι είναι η πολιτική απόφαση σε επίπεδο σχεδιασμού και υψηλή στρατηγική να θεωρηθούν τα σύνορα της Ελλάδας, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Εκεί οδηγούμαστε. Δηλαδή, έλα εδώ, Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, ξέρω εγώ πόσο μάσαι, την έλα εδώ, ΝΑΤΟ και το βάρος αυτό στο παιχνίδι, έλα εδώ, Ευρωπαϊκή Αεροπορία, ξέρω πώς να το συνδέσουμε και φύλαξε με τα σύνορα. Για να παίξει μπάλα και μισό λεπτό. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Υπουργός Άμυνας τότε όταν πρώτο ήρθανε, είναι ότι επιτέλους θέλω να δείξω και στους άλλους ότι τα ελληνικά σύνορα παραβιάζονται καθημερινά και ότι ας αναλάβει και κάποιος άλλος την ευθύνη. Και καλά σε εισαγωγικά αυτό είχε πει. Δεν έγινε. Η αίτηση συνδρομής. Λοιπόν, αυτό είναι το 2011 έγινε για τα σύνορα πάνω στον Εύρο. Για να έρθει η Frontex εκεί που ήρθαν με τα οχήματά τους, με τα μηχανήματά τους, έγινε επίσημο. Πάντως, αν μου επιτρέπετε να τονίσω αυτό ότι επειδή η πάγια γραμμή της ελληνικής πλευράς ήταν να αναγνωριστούν τα ελληνικά σύνορα ως ευρωπαϊκά σύνορα, ουσιαστικά αυτό ήταν ένα εργαλείο, δηλαδή ένα μέσο για να πεις ότι κοίτα, έλα εδώ, γιατί με τον τρόπο αυτό εσύ ως ευρωπαϊκός οργανισμός δεν πάνε από ότι απεμπολεί στην κρατική σου κυριαρχία, έτσι. Έρχονται επικουρικά για να υποστηρίξουν τις ελληνικές, ας το πούμε έτσι, δυνάμεις. Και ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, πριν τη μεγάλη κρίση, μεταναστευτική κρίση του 2015, δηλαδή πριν την διόγκωση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, ήδη από το 2010-11. Αντίστοιχα αιτήματα έχουν υπάρξει από άλλες χώρες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι μόνο ελληνική, ας το πούμε έτσι, πρακτική, γιατί ακριβώς εδώ είναι ένας μηχανισμός όπου έχουμε το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για να αναγνωριστούν πάγια αιτήματα, πάγια στοχεύσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τα ελληνικά σύνορα να γίνουν και να αναγνωριστούν ως ευρωπαϊκά σύνορα. Και προφανώς και η Frontex αναφέρεται σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απευθείας σε εμάς. Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Είναι, βέβαια, οι ελληνικές αρχές έχουν την συνολική ευθύνη της συνεργασίας αυτής. Άρα λοιπόν, δηλαδή, αν ανά πάσα στιγμή η ελληνική πλευρά πει ότι θέλω να διακόψω τη συνεργασία, μπορεί να το κάνει, έτσι. Γιατί είναι συνδρομή. Ακριβώς. Και Frontex είναι τα δικά των λέξεων, εξωτερικά σύνορα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, προχωράω λιγάκι. Είπαμε τα πολιτικά σκοπό. Αναφέρεται λιγάκι το κομμάτι, η ακριβής λεκτική τοποθέτηση της συγκεκριμένης προσπάθειας ή το αίτημα που πρέπει να διατυπώσουν οι εθνικές αρχές για να περάσει αυτό στην ευρωπαϊκή πολιτική τάξη. Είναι όλα αυτά είναι κομμάτια από τη συνθήκη, έτσι, προφανώς δεν σας ζητάω να τα μάθετε απ' έξω, απλώς να έχετε εικόνα ότι υπάρχει πια νομικά κατοχυρωμένη, ας το πούμε έτσι, αυτή η διάσταση. Μέσα στο ανώτατο θεσμικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και υπάρχει συγκεκριμένη τέτοια αναφορά. Τώρα, είδαμε λιγάκι την Ευρωπαϊκή Στρατηγία, σας μίλησα πιο πριν για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενοιολογεί την ασφάλεια. Είδαμε τις εξελίξεις πώς αναθεωρείται το 2008 και σας είπα ότι έχουμε αφήσει μια μικρή εκκρεμότητα για το 2016, την αλλαγή που έφερε το Global Strategy τον Ιούνιο του 2016. Τι κάνει το Global Strategy? Δεν αλλάζει τόσο πολύ τη λογική. Βέβαια, το μάντρα πια από αποτελεσματική πολυεμέρεια μετατρέπεται σε principled pragmatism. Πάμε στον πραγματισμό, στη βάση. Δηλαδή, είμαστε πραγματιστές. Λέμε ότι ωραία τα λέμε στη θεωρία, αλλά πάμε και στην πράξη τελικά τι κάνουμε. Να έχουμε κάποιες βασικές αρχές, αλλά πρέπει να διέπεται η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική από αυτόν τον πραγματισμό. Αρχές, ενότητα, εμπλοκή, υπευθυνότητα, συνεργατικότητα, προτεραιότητες. Άμυνα, το defense, κάνουμε ξεκάθαρα πια λόγο για ευρωπαϊκή άμυνα, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τρομοκρατία, κυβερνοασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια και στρατηγικές επικοινωνίες. Στρατηγική επικοινωνίας. Πώς δηλαδή θα αποτρέψουμε από group, ομάδες κρατών τύπου ISIS να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, για παράδειγμα, για να μπορέσει να περάσει τα μηνύματά του στον Ευρωπαϊκό Δήμο. Να έχουμε δηλαδή μια ουσιαστική στρατηγική επικοινωνίας για να
καταπολεμήσουμε την διείσδυση τέτοιων ακραίων μηνυμάτων, τέτοιων ακραίων φωνών μέσα στον Ευρωπαϊκό Πολιτικό Δήμο. Είναι μπέδος σταθερότητας νότια και ανατολικά, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση συγκρούσεων και κρίσεων και συνεργασία με περιφέρειες, δηλαδή να συνεργαστούμε με άλλους θεσμούς, διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς. Αυτή είναι η καινούρια, ας το πούμε έτσι, φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις διεθνείς της διαδράσεις και τη διεθνή της διάσταση. Παρακαλώ. Άλλαξαν οι απειλές, προσθέθηκαν. Μπήκε σίγουρα η κυβερνοασφάλεια, υπήρχε δηλαδή το cyber crime. Εδώ το 2016 έρχεται. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πολλά πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος τα αντιμετώπιζε και θα δούμε παρακάτω ως εσωτερικές απειλές ασφάλειας και βρίσκοντας το document, στο κείμενο για την πολιτική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα έρχονται ακριβώς να τροφοδοτήσουν και την εξωτερική πολιτική της. Την εξωτερική πολιτική ασφάλειας. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σταδιακή ζύμωση και όσμωση εσωτερικού και εξωτερικού όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχομαι εδώ ακριβώς στην πολιτική εσωτερική ασφάλεια στα κείμενα του 10 και του 15, τα οποία λένε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ικανότητα να αντεπεξέλθει σε κρίσεις και σε απειλές ασφάλειας είτε από το εξωτερικό, αλλά και ενδογενείς τέτοιες κρίσεις. Και εκεί αναγνωρίζουμε τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, κυβερνοέγκλημα, διασυνοριακό έγκλημα, τη βία, παντός χάρη ο εξτρεμισμός, χουλιγκανισμός και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι το κομμάτι που μας αφορά πολύ άμεσα στα πλαίσια του μαθήματος, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Δηλαδή ότι αυτές αναγνωρίζονται ως μια σημαντική πτυχή ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα θα δούμε παρακάτω, έχει διαμορφώσει ή διαμορφώνει τους αντίστοιχους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. Και αναφέρονται πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, ξηρασίες, ενεργειακές ελλείψεις, κατάρρευση υποδομών. Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Πάντως χάρη είναι μια επίθεση, κυβερνοεπίθεση στα δίκτυα επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρείται μια ανθρωπογενής καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όλα αυτά εντάσσονται μέσα στην πολιτική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα αντιμετώπισης και καταπολέμησης. Έτσι. Είναι μια ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας. Έχουμε φύγει εντελώς από τη λογική της άμυνας. Η άμυνα, η εδαφική άμυνα είναι μόνο μία διάσταση. Είδατε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όντως υπάρχει στο κείμενο η άμυνα, αλλά είναι ένα bullet μονάχα στα πολλά, στις πολλές απειλές, γιατί πια έχει αλλάξει η φύση των απειλών. Μιλάμε για ασύμετρες απειλές ασφάλειας. Ωραία. Και πώς αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια είναι τα εργαλεία δηλαδή, ποια είναι η λογική της, να εντοπιστούν έγκαιρα αυτές οι απειλές, να ανταποκριθούμε επαρκώς με την διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο θα συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, και να προχωρήσουμε σε ένα εκτεταμένο information sharing, δηλαδή να έχουμε ένα πολύ καλύτερο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και να έχουμε κάποιο ολοκληρωμένα μέσα αξιολόγησης όλων αυτών των απειλών αλλά και των δράσεων που αναλαμβάνουμε. Είναι εθνική υπόθεση η διαχείριση. Αυτό είναι σαφές. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή αυτό το ποιοτικό άλμα στο να πούμε ότι ναι, μιλάμε για ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά δεν διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την ασφάλεια αυτή. Είναι εθνική υπόθεση, απλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ένα πλαίσιο για να μπορέσει να υπάρξει πιο ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία των εθνικών αρχών που διαχειρίζονται θέματα ασφάλειας. Και η υπεύθυνη γενική διεύθυνση είναι το DG Home Affairs, τον διεύθυνση των εσωτερικών υποθέσεων, η οποία συντονίζει αυτές τις δράσεις. Δεν είναι τόσο ομαλά τα πράγματα όσο φαίνονται, προφανώς γιατί αυτό είναι ένα κείμενο πολιτικής, που σου λέει τι ωραία, τι καλά, μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Στην πραγματικότητα διαπιστώνουμε σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών DGs της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαχειρίζονται άλλες πτυχές τέτοιου είδους κρίσεων. Ωραία. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, έτσι λιγάκι νομίζω ότι κάπου έχουμε κουραστεί, για να μπούμε στη συνέχεια να μιλήσουμε για τους μηχανισμούς αυτούς καθ' αυτούς και για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Εν τέλει, παραλίγο την πατήσει, έτσι. Ενώ δεν είχε καμία τέτοια συνταγματική υποχρέωση. Συνταγματική υποχρέωση έχουν, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, έχουν στη Δανία. Έχουν, δηλαδή, υπάρχουν χώρες οι οποίες προβλέπεται ξεκάθαρα θα περάσει από σύνταγμα. Και αυτές το χρησιμοποιούν στις διαπραγματεύσεις πολύ έντονα. Στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις πριν από κάθε συνθήκη, βλέπεις ότι οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν, ας το πούμε έτσι, αυτή τη συνταγματική υποχρέωση, το χρησιμοποιούν ως διαπραγματευτικό εργαλείο, λέγοντας ότι μην το παρατραβήξουμε σε θέματα που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ, εννοείται, γιατί αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από τον εθνικό μας Δήμο.
Σε άλλες περιπτώσεις δεν έχεις αυτό το όπλο, αν θέλω να το πούμε, το εργαλείο καλύτερα. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό το εργαλείο μπορεί και να έχει άλλες πτώσεις. Μια συνθήκη που δεν θα ψηφιστεί από όλους απολύτεται. Θεωρητικά ναι. Στην πράξη εξαρτάται. Τι θέλω να πω, έχουμε παραδείγματα περιπτώσεων με αρνητικά αποτελέσματα δημοψηφισμάτων, όπου όμως έχουμε δεύτερο γύρο διαπραγμάτευσης, δίνουμε κάτι ακόμα, ένα τυράκι ακόμα σε αυτούς που είπανε όχι και ξαναθέτουμε τη συνθήκη προς δημοψήφισμα, σε δημοψήφισμα προς έγκριση, συνθήκη του Μάστριχτ, η συνθήκη της Λισαβόνας, η πολύ πρόσφατη, αυτή που τώρα ισχύει δηλαδή, θυμίζω ότι είχε απορριφθεί σε πρώτη φάση από την Ιρλανδία, από τους Ιρλανδούς. Δώσαμε κάτι παραπάνω, μια παραχώρηση, ένα ζήτημα που θέλανε, νέο δημοψήφισμα εγκρίθηκε. Έχουμε όμως και τα παραδείγματα της συνταγματικής συνθήκης του 2004, όταν είχαμε το πρώτο ολλανδικό δημοψήφισμα και μετά το γαλλικό δημοψήφισμα που είπανε όχι και οι δύο, εκεί εγκαταλείφθηκε όλη η προσπάθεια. Σου λέει, πού πας, όταν η Ολλανδία και η Γαλλία ψηφίζουν όχι, δεν υπάρχει, δημιουργείται ένα αρνητικό δηλαδή κλίμα και απλώς εγκαταλείφθηκε η συνθήκη. Άρα η απάντηση είναι πότε έτσι, πότε αλλιώς, ανάλογα με την ευρύτερη πολιτική κατάσταση και τις ζημώσεις. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κάνουμε ένα κεφάλαιο. Είδαμε μέχρι στιγμής το θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική της λειτουργία. Πιο πολύ όμως εστιάσαμε στην έννοια της ασφάλειας, πώς η Ευρώπη ενοιολογεί την ασφάλεια, πώς διευρύνει την έννοια της ασφάλειας. Και στην κατεύθυνση αυτή ερχόμαστε να δούμε ουσιαστικά πώς στο κομμάτι της εσωτερικής ασφάλειας η Κομισιόν, η Επιτροπή από το 2010, στο κείμενο του 2010, αναφέρεται ξεκάθαρα, είναι ο στόχος 5, στην αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών. Και εκεί πέρα οι πηγές προέλευσης είναι μια σειρά από πηγές ανθρωπογενής, μη ανθρωπογενής, κλιματική αλλαγή, τρομοκρατικές και ηλεκτρονικές επιθέσεις, εχθρικές ή ακούσιες εκκλήσεις νοσογόνων και παθογόνων παραγόντων, μιλάμε για βιολογικό πόλεμο εμπολής, φνίδιες επιδημίες γρήπης, ιούς δηλαδή, πανδημίες. Ήταν πάρα πολύ έντονο τα παραδείγματα τότε με την γρήπη των χείρων, των πτηνών, έμπολα. Είχαμε μια σειρά δηλαδή SARS. Το SARS ήταν νομίζω όχι, το SARS ήταν η γρήπη των χείρων. Όχι, το γρήπη των πτηνών ήταν ο SARS. Η οποία όμως αυτή ακριβώς. Ήταν πανδημίες ουσιαστικά και σου λέει ότι έχουμε και τέτοιου είδους και αυτά θεωρούνται απειλές ασφάλειας. Και άρα λοιπόν πρέπει να διαμορφώσουμε. Να φτιάξουμε μια Ευρώπη που θα είναι πιο ανθεκτική και θα μπορεί να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους προκλήσεις ασφάλειας. Και για το σκοπό αυτό, η δράση 1, αυτό ήταν ο στόχος. Τι δράσεις θα κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς? Αξιοποιούμε πλήρως τη ρήτρα αλληλεγγύης. Άρα, εδώ τι σου λέει η Επιτροπή? Μη μου ζητάτε να παίρνω καινούριες πρωτοβουλίες. Έχετε στη συνθήκη ένα εργαλείο. Παντοδύναμο, το οποίο δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα. Χρησιμοποιήστε τη ρήτρα αλληλεγγύης για να απαιτήσετε από τους εταίρους σας να σας βοηθήσουν σε τέτοιου είδους απειλές. Άρα αυτή είναι η μία, ας το πούμε έτσι, πρόταση της Επιτροπής. Χρησιμοποιήστε ήδη πράγματα που τα έχετε συμφωνήσει. Μπορεί, και εδώ είναι μια συζήτηση που είχαμε στο διάλειμμα, να τα έχετε συμφωνήσει για άλλο λόγο. Το 2007, όταν βάλαμε στη συνθήκη της Λισαβόνας συγκεκριμένη ρήτρα αλληλεγγύης, η Ελλάδα, για παράδειγμα, το έβαλε μέσα στη συζήτηση, έχοντας στο μυαλό της τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Στην πορεία, όμως, αυτή η ρήτρα αλληλεγγύης έχει χρησιμοποιηθεί ποικίλο τρόπος και με πολύ διαφορετικές λογικές και από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές στοχεύσεις. Ως το 2011 θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να χαράξουν εθνικές προσεγγίσεις. Ως προ το 2012, το τέλος του 2012, η Επιτροπή θα έπρεπε να εκπονήσει τη διατομιακή επισκόπηση των κυριότερων φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων. Και το 2012 τα κράτη-μέλη θα μπαίνανε στην ίδια εθνική πια διαδικασία, θα υπέβαλαν τις δικές τους εκτιμήσεις. Και άρα από το τέλος του 2012 και μετά, από το 2013 δηλαδή εν πολλής, η Ευρώπη θα προχωρούσε τάχιστα στην διαμόρφωση, θα μπορούσαμε να πούμε, μια στρατηγικής διαχείρισης τέτοιου είδους κρίσεων και απειλών ασφάλειας. Εντάξει. Να δούμε όμως στην πραγματικότητα τι έγινε. Υπήρχε σύνδεση των κέντρων, δηλαδή πώς να συνδεθούν τα διάφορα κέντρα απόφασης και λήψη αποφάσεων, από διάφορα κέντρα λήψη αποφάσεων, με την Επιτροπή, ιδιαίτερος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Κέντρου Επιχειρήσεων της. Η δράση 4, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή ικανότητα, δηλαδή μια ευρωπαϊκή δύναμη, όχι εθνικές δυνάμεις, μια ευρωπαϊκή δύναμη που θα μπορέσει να διαχειριστεί τέτοιου είδους
κρίσεις και τέτοιου είδους καταστροφές. Η οποία θα έπρεπε να στηρίζεται σε πόρους των κρατών μελών, πόρους επιφυλακής όπως τους έλεγε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έθετε, η κάθε χώρα, κάθε κράτος θα έθετε κάποιες εθνικές δυνάμεις σε κατάσταση επιφυλακής και θα τις διέθετε ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της κεντρικής επιτροπής που θα οργάνωνε αυτή την αντιμετώπιση της καταστροφής. Εκ των προτέρων δέσμευση των πόρων για, για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πρέπει να έχουμε δεσμευτεί εκ των προτέρων τι μπορούμε να συνεισφέρουμε και κοινή χρήση μέσων. Δηλαδή, πολύ απλά, δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε αεροπλάνα μόνοι μας, πυροσβεστικά αεροπλάνα, αλλά το ίδιο κίνδυνο τον έχει η Ιταλία και η Ισπανία, γιατί δεν βάζουμε από κοινού τους πόρους να αγοράσουμε μαζί έναν στόλο, να φτιάξουμε έναν στόλο 20 αεροπλάνων, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες όπου προκύψουν. Θυμίζω αυτές είναι προτάσεις που έκανε η Επιτροπή το 2010, ποια πρέπει να είναι τα βήματα για να χτιστεί αυτή η ευρωπαϊκή ικανότητα. Ορίστε. Αυτό θα δούμε στο τέλος. Στη συνέχεια θα δούμε ποια υλοποιήθηκαν και ποια όχι. Έτσι. Τώρα είναι οι προτάσεις όπως διατυπώθηκαν. Έχετε δίκιο ότι έχουν υλοποιηθεί πολλά από αυτά. Και αυτά είδαμε πως εκεί καταλήγει αυτό το κομμάτι, ας το πούμε έτσι, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επομένως ολοκληρώνει τη συζήτηση αυτή με τις προτάσεις, τις δράσεις και ερχόμαστε να δούμε τελικά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πως υλοποιεί, πως διαχειρίζεται τις κρίσεις και τις καταστροφές. Έτσι, που αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό και εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Όπως βλέπετε, η παρουσίαση χωρίζεται σε δύο πράγματα. Στη διαχείριση κρίσεων και στην αντιμετώπιση καταστροφών. Ως δύο διαφορετικές πτυχές του ίδιου θέματος. Διαχείριση κρίσεων, αντιμετώπιση καταστροφών. Προφανώς, μια καταστροφή δημιουργεί και μια κρίση, έτσι. Αλλά στην κρίση, στην διαχείριση κρίσεων είναι λίγο πιο γενικό αυτό το οποίο θα πούμε. Η αντιμετώπιση καταστροφών έχει μια πιο, ας το πούμε έτσι, εργαλειακή λογική και υπόσταση. Δηλαδή, τι εργαλεία έχουμε στην πράξη. Ποιους μηχανισμούς χρησιμοποιούμε. Ξεκινήσουμε με τη διαχείριση κρίσεων. Ευρωπαϊκή Ένωση και η διαχείριση κρίσεων. Είναι εκτεθειμένη σε πληθώρα δυνητικών κρίσεων. Ποιος είναι ο ρόλος να διαμορφώσει τους κατάλληλους μηχανισμούς και πώς θα τους διαμορφώσει. Πρώτα απ' όλα, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κοινού δηλαδή, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να δρούμε από κοινού. Ταχύτητα ανταπόκριση, να το κάνουμε γρήγορα. Το πρώτο πράγμα σε μια κρίση είναι να την αντιμετωπίσουμε γρήγορα πριν εξελιχθεί και πλέον φτάσει σε πάρει μια διάσταση μη αντιμετωπίσιμη. Να υποθέσω ότι εδώ πέρα κάνουμε συζήτηση για φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, όχι οικονομικούς. Για τα πάντα. Η συζήτηση είναι για όλα τα πράγματα. Τα οικονομικά δεν αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς εκεί το πληρώσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η Ευρώπη στάθηκε ως Ευρωζώνη πια ανίκανη να διαχειριστεί την κρίση που ξέσπασε το 2009-10. Και αυτό ήταν αναφορά. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σας. Εδώ πέρα η λογική είναι ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα ανταπόκρισης σε όλα τα επίπεδα. Προφανώς και θα δείτε παρακάτω ότι πιο πολύ αυτό αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας, της διευρυμένης ασφάλειας που είπαμε, και όχι τόσο πολύ των οικονομικών μηχανισμών τύπου Ευρωζώνη, αλλά από την άλλη μεριά, μέσα στη συζήτηση, μπαίνουν κομμάτια οικονομικής ασφάλειας. Και σου λέω ότι η Ευρώπη κινδυνεύει, είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, μια απειλή και η παγκόσμια αποσταθεροποίηση, η οικονομική αποσταθεροποίηση. Και άρα λοιπόν και αυτού του είδους οι κρίσεις δυνητικά θα μπορούσαν να εμπίπτουν μέσα σε αυτή τη λογική διαχείρισης και αντιμετώπισης. Με πολύ διαφορετικά βεβαίως τρόπο και εργαλεία. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σκέλος αυτό της διαχείρισης κρίσεων. Το πρώτο πράγμα, διαμόρφωση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Τα early warning systems. Έτσι. Τι είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης? Ένα δίκτυο δρόντων, πόρων, πρακτικών τεχνολογιών να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν τους υπόλοιπους ότι κάτι γίνεται εδώ. Πάει να ξεσπάσει μία κρίση, ένα πρόβλημα πρέπει να προκύψει. Παρακολουθούμε φυσικές καταστροφές και καταστροφές που συνδέονται με κρίσεις ασφάλειας. Όταν λέμε φυσικές καταστροφές, από την έκρηξη ενός ηφαιστείου μέχρι μια καταστροφή η οποία μπορεί να δημιουργήσει σε μια περιφέρεια, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μαζικές μεταναστευτικές ροές. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ή μια περιφερειακή κρίση, ένας εμφύλιος πόλεμος στη Ρουάντα ή η αποσάθρωση των κρατικών δομών στη Λιβύη. Αυτές είναι κρίσεις που μπορεί κάποιος να σου πει ότι και τι αφορούν την Ευρώπη. Την αφορούν γιατί δημιουργούν προϋποθέσεις για να έχουμε
καταστροφές, να, έχουμε μια, να διαχυθούν τα αποτελέσματα αυτών των κρίσεων των περιφερειακών στο ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο. Κυρίως στο παρελθόν, αυτές οι προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζονταν στον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Συγκέντρωσης Πληροφοριών, το Intelligence Service. Βέβαια, εκεί το πρόβλημα ποιο ήταν? Φτιάξαμε πάρα πολύ ωραίες δομές συνεργασίας Intelligence Service. Πάρα πολύ ωραίες δομές συνεργασίας. Υπάρχουν δηλαδή κέντρα ανταλλαγής, υποτίθεται ανταλλαγής, πληροφοριών, όπως συγκεντρώνονται από τα κράτη-μέλη. Κάνοντας συνεντεύξεις με άτομα τα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές, ποια είναι η κυρίαρχη τάση? Πάω, λέω όσο το δυνατόν λιγότερα. Άρα εγώ δηλαδή θέλω να πάρω τις πληροφορίες που μου δίνουν οι άλλοι, αλλά εγώ να μην μοιραστώ τις πληροφορίες που έχω με τους άλλους. Γιατί το ίδιο κανένα, αυτό λέω. Αυτή ήταν η λογική, και γι' αυτό το λόγο αυτού του είδους η προσπάθεια συντονισμού των ευρωπαϊκών υπηρεσιών συγκέντρωσης πληροφοριών προσκρούει σε αυτή την κεντρική, στο αυτό το κεντρικό πρόβλημα. Ότι αυτή η πληροφορία είναι ένας εθνικός σπόρος, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιος. Έχει προκύψει μέσα από τα δικά μου δίκτυα και κανάλια, τα οποία δεν θέλω να τα διακινδυνεύσω, γιατί αν σου πω μια πληροφορία και φωτογραφίσω με τον τρόπο αυτό την πηγή μου, αυτό μπορεί να διαρρεύσει από το στενό κύκλο και εν τέλει να χάσω εγώ αυτή τη συγκεκριμένη πηγή πληροφόρησης που έχω. Άρα, δυστυχώς, η κυρίαρχη λογική στις συναντήσεις αυτών των προσπαθειών, σε αυτά τα δίκτυα που έχουν διαμορφωθεί, είναι πάω, ακούω, δεν μιλάω. Δυστυχώς αυτό έχει οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα. Συντονισμού εννοώ, προβλήματα συντονισμού και προβλήματα ουσιαστικής ανταλλαγής και διάχυσης πληροφοριών. Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα που υπάρχουν, το interoperability των διαφορετικών βάσεων δεδομένων που θα δούμε παρακάτω, εδώ έχουμε ένα ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα. Ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν την πληροφορία, και πιθανώς να πούμε σωστά αντιμετωπίζουν την πληροφορία, ως έναν εθνικό πόρο, τον οποίο δυσκολεύονται να μοιραστούν με άλλους. Άνευ ουσιαστικών ανταλλαγμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2013 ουσιαστικά προσπάθησε να διαμορφώσει μια συζήτηση ευρύτερη για τη δημιουργία παγκοσμίου δικτύου crisis rooms, δηλαδή να έχουμε διαδικτυωμένα crisis rooms. Έχει το εθνικό το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, το οποίο να είναι ταυτόχρονα δικτυωμένα με τα άλλα εθνικά κέντρα διαχείρισης κρίσεων. Μια συζήτηση η οποία δεν οδήγησε εν τέλει και κάπου ουσιαστικά. Ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί? Τα ΣΕΠΚΑ είναι ουσιαστικά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κρίσεων. Μπορεί να είναι διακυβερνητικοί φορείς ή μη κυβερνητικοί φορείς. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον ΟΗΕ, προσπάθεια για εντοπισμό και πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών. Ήταν πιο δραστήριος ο ΟΗΕ σε αυτού του είδους τα πράγματα στη δεκαετία του 90, αλλά στην πράξη αυτό πέρασε και στην ευρωπαϊκή συζήτηση. Η προσπάθεια δηλαδή αντιμετώπισης. Αυτά είναι λίγο πολύ απλά. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν τέτοιο μηχανισμό? Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Έτσι να το συζητήσουμε, να δούμε τελικά. Ωραία, καλά τα λέμε στη θεωρία. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Στην πράξη το κάνουμε? Δεν υπάρχει ένας. Υπάρχουν πολλοί. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, διαφορετικά κανάλια συλλογής πληροφοριών, τα οποία έχουν διαφορετική στόχευση, έχουν άλλη δράση και κινούνται σε άλλο πλαίσιο και άλλο μήκος κύματος. Μια μελέτη που έγινε το 2014 εντόπισε 84 διαφορετικά τέτοια συστήματα, ας το πούμε έτσι, έγκαιρης προειδοποίησης. 84 διαφορετικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κρίσεων εντός των ευρωπαϊκών δομών. Που σημαίνει τι? Εν πωλής, κάθε DG της Επιτροπής έχει το δικό του σύστημα. Αυτό που είπατε για παράδειγμα, το σχόλιο που κάνατε. Ναι, το ECOFIN, το DG Economic Affairs, έχει ένα δικό του σύστημα, το οποίο προσπαθεί να εντοπίσει τις τυχόν αναταραχές του παγκόσμιου οικονομικού σύστημα από διάφορα γεγονότα. Αντίστοιχα, μια άλλη Γενική Διεύθυνση Επιτροπής έχει το δικό του σύστημα για την αντιμετώπιση, για τον εντοπισμό καλύτερα, δυνητικών κρίσεων από προβλήματα περιβαλλοντικές κρίσεις. Και σου λέει κάποιος, ναι, η περιβαλλοντική κρίση δεν μπορεί να δημιουργήσει και μια παγκόσμια οικονομική αναταραχή. Δείτε για παράδειγμα από την έκρηξη του ηφαιστείου το 2010-11 που στην Ισλανδία, που παρακόλλησε τις μεταφορές, παγκόσμιες μεταφορές λόγω της τέφρας που έφτασε στην ατμόσφαιρα και είχε μια παγκόσμια απήχηση και αντίκτυπο στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές.
η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το έπιασε μέσα από τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς. Το DG Trade, το DG οικονομικών υποθέσεων, το DG περιβάλλοντος, το οποίο το κάθε ένα ξεχωριστά, ξεχωριστοί άνθρωποι εδώ, εκεί και παραπέρα, σε επικοινωνία με τους εθνικούς εκπροσώπους και αντιπροσώπους, συζητούσε αυτά τα θέματα. Ένα γεγονός, τρεις διαφορετικές πτυχές. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι παράλογο επομένως το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολύ με τον τρόπο αυτό αντιδρά παρά προλαμβάνει κρίσεις. Είναι πιο εύκολο όταν έχεις τόσο πολυδιάστατο και κατακαιρματισμένο σύστημα, πιο πολύ να αντιδράς, να είσαι reactive παρά proactive και να προλαβαίνεις. Και δυστυχώς η συνολική αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της επαρέμβασης καλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι αυτό του εντοπισμού και της έγκαιρης προειδοποίησης για κρίσεις είναι μάλλον αρνητική. Λέω μάλλον αρνητική, γιατί προφανώς ένα ποτήρι δεν είναι ποτέ μισοάδιο μισογεννά. Το θυμηθείτε αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι πάντα πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή είναι καινούργια αυτά τα συστήματα. Σαφώς και παλεύεται, γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί η ενδοεπικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των συστημάτων αυτών, προκειμένου να υπάρχει ορθότερη και πιο ολιστική καταγραφή συγκεκριμένων κρίσεων. Εντάξει. Ωραία. Αυτός προς το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Πάμε να δούμε και τώρα την αντιμετώπιση των κρίσεων. Συντονίζουμε τη δράση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση κρίσεων. Προσέξτε, ακόμα δεν έχω πει για διαχείριση καταστροφών, θα το δούμε στη συνέχεια. Κυρίως εδώ πέρα βλέπουμε σημαντικό αντίκτυπο γεγονότων. Βλέπε τρομοκρατικές ενέργειες στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη το 2005. Έχουμε μια σειρά περιβαλλοντικών καταστροφών από το τσουνάμι που συνδέθηκε το 2004 που συνδέθηκε με τον μεγάλο σεισμό που είχε γίνει στην Ινδονησία. Τον τυφώνα Κατρίνα στην Αμερική, σεισμό στο Πακιστάν το 2005. Ήταν περιβαλλοντικές καταστροφές μεγάλου μεγέθους, όπου ζητήθηκε, ήταν απαραίτητο, εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποίησε ότι δεν έχει επαρκείς τρόπους να διαχειρίζεται αυτές, να αντιμετωπίζει καλύτερα τις κρίσεις αυτές. Και μιλάμε για κρίσεις τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, δεν κάνουμε διάκριση σε αυτό. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει, αυτοί οι μηχανισμοί που θέλει να φτιάξει, τι πρέπει να κάνει, να μοιράζονται πληροφορίες, να παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη, να εξασφαλίζουν τη συνοχή στην αντίδραση. Παραδείγματος χάρη, το κλασικό παράδειγμα, όταν ξέσπασε πανδημία, ο ιός έμπολα στην Δυτική Αφρική, υπήρχε απαγόρευση πτήσεων από συγκεκριμένες χώρες προς την Ευρώπη. Και ξαφνικά συνειδητοποιούν οι ευρωπαϊκές αρχές ότι αυτή η απαγόρευση πτήσεων δεν ήταν καθολική. Δηλαδή, δεν απαγόρευσαν όλα τα κράτη-μέλη τις πτήσεις από τη συγκεκριμένη χώρα. Αποτέλεσμα, αν είχε περάσει ο ιός μέσω της χώρας αυτής που δεν είχε προχωρήσει στην απαγόρευση πτήσεων, πολύ εύκολα όλη η πολιτική διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης θα είχε καταρρεύσει. Δεν πέρασε, αλλά αυτό ήταν μάλλον θέμα τύχης και σύμπτωσης. Δεν ήταν θέμα συντονισμένης αντίδρασης στη συγκεκριμένη κρίση. Εντάξει, άρα η συνοχή στην αντίδραση, να εξασφαλίσουμε συνοχή στην αντίδραση. Να ενισχυθεί η συζήτηση σε φλέγοντα ζητήματα. Και ένα φλέγον ζήτημα, για παράδειγμα, το οποίο είχε ξεσπάσει, ήταν πάλι στο θέμα αυτό της πανδημίας. Είσαι μια χώρα η οποία είσαι επαρκώς προετοιμασμένη και έχεις ένα πλεόνασμα εμβολίων όταν είσαι σε μια συγκεκριμένη πανδημία, σε ένα συγκεκριμένο ιό. Μοιράζεσαι το πλεόνασμα εμβολίων με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, με κίνδυνο βεβαίως να μείνεις εσύ δυνητικά εκτεθειμένος αν τελικά τα κρούσματα είναι περισσότερα από αυτά που έχεις προβλέψει. Ναι, εμείς μπορούμε σε μια ανθρωπιστική λογική, είναι όμως μια σημαντική, ένα φλέγον ζήτημα. Μπορεί εσείς και εγώ να συμφωνήσουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα, αλλά που... Για να δημιουργήσεις τίποτα απέναντι σε εσένα που να σε προστατεύσει, δεν το μοιράζεσαι για άλλο λόγο. Το πρόβλημα εκεί πέρα ήταν ότι τα τείχη αυτά μπορούν να φτιαχτούν είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο. Και σου λένε κάποιες κυβερνήσεις, του λένε, όχι, εγώ δεν θέτω σε κίνδυνο το εθνικό τείχος, εμβολιάζω όλους τους πολίτες της Γαλλίας, αντί να δώσω και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Ιταλία στις μεγάλες πύλες εισόδου. Για να μην πω τώρα για Γερμανία και Σουηδία και Φιλανδία. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό, βαθύτατα πολιτικό ζήτημα εδώ πέρα. Να συντονίσουμε την ενίσχυση της εξωτερικής δράσης, δηλαδή, ωραία, ξεσπάει κρίση. Πώς θα βοηθήσω την καταπολέμηση της αιτίας της κρίσης, παραδείγματος χάρη,
τι είδους βοήθεια θα στείλω στην χώρα που ξέσπασε η πανδημία, τι πόρους θα διαθέσω, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε, τι μας νοιάζει τώρα εμένα, απλώς θα βάλω απαγόρευση πτήσεων, θα έχω και τα εμβόλια εκεί πέρα σε κάθε περίπτωση για πάνε ενδεχόμενο. Γιατί να τους βοηθήσω να αντιμετωπίσουν την κρίση. Βέβαια, καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι το σύστημα είναι τόσο πορώδες που μπορεί να σου έρθει παντού αυτός ο ιός. Άρα, πρέπει να συντονίσεις και την εξωτερική σου δράση για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κρίσης. Και βεβαίως, ο συντονισμός είναι αντιμετώπιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίρνουν ένα θέμα και γίνεται μετά μια πλήρη στρέβλωση, υπερτονισμός, δημιούνται πανικός. Και αυτό βεβαίως δεν βοηθά καθόλου την αντιμετώπιση κρίσεων. Φανταστείτε δηλαδή να ξεσπάσει να γίνει ένα πυρηνικό ατύχημα σε ένα από τα πολλά πυρηνικά εργοστάσια της Ευρώπης. Αν δεν υπάρξει συντονισμένη αντιμετώπιση, πληροφοριακή αντιμετώπιση του συστήματος αυτού, του ζητήματος αυτού, υπάρχει δυνητικά τεράστιος κίνδυνος για έναν πανικό στην κοινωνία. Άρα αυτή είναι, ας το πούμε έτσι, αυτές είναι οι έξι λειτουργίες κλειδιά που οφείλουν να επιτελούν οι δομές συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά έχουμε συμφωνήσει. Είναι πολύ ωραίο να συμφωνήσεις, γιατί ακόμα δεν έχεις κάνει τίποτα. Απλώς συμφωνείς ότι αυτά πρέπει να κάνεις. Αλλά όταν έρθει η ώρα να τα κάνεις και να πάρεις αποφάσεις πολιτικής φύσεως, εκεί βεβαίως και αναδεικνύονται όλες οι ετερογένειες και η διαφορετική προσέγγιση αυτών των ζητημάτων και αυτών των κρίσεων. Μια ερώτηση. Παρακαλώ, βεβαίως. 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 Είναι η πρώτη φορά που θέλω να κάνω μια ερώτηση σε Έλληνα. Για τις κρίσεις γενικά, εγώ πιο πολύ στις πολιτικές και τις, πώς το λέμε, στρατιωτικές, κρίσεις ασφάλειας, να το θέσουμε έτσι, μάλιστα. Έχουμε ωραία σενάρια, γιατί ποτέ δεν υλοποιούνται αυτά τα σενάρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα της Συρίας, αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι οι διχαριστές να εξοπλίζονται με ευρωπαϊκό οπλικό σύστημα. Γιατί δεν γίνεται κάτι, δηλαδή αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί καλές είναι συζητήσεις να τις κάνουμε για να τις κάνουμε, για να κάνουμε μια επιτροπή ανοιγόμενη που να κάνει μια υποεπιτροπή με σαφώς αρμοδιορισμένες αρμοδιότητες, ανοιγόμενη και αυτή. Ναι. Θεωρώ ότι το ερώτημα είναι κέριο. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα της Μέσης Ανατολής θα έχει σταματήσει μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν θα δίνουν όπλα, τελείως. Ναι. Είναι κύριο το ερώτημα και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι, νομίζω ότι αναδείξαμε μια διάσταση. Ένα λεπτό. Άρα λοιπόν οι κρίσεις είναι στη μέληση. Ένα λεπτό λιγάκι. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι, και νομίζω ότι αυτό ξεκάθαρα προκύπτει από τη συζήτηση που κάνουμε, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνούμε in principle σε κάποια πράγματα και πολύ πιο δύσκολο όταν προκύπτει η συγκεκριμένη ανάγκη και η συγκεκριμένη κρίση να υλοποιήσουμε τα συμφωνήματα. Γιατί εκεί πια πρέπει να μοιράσεις την πίτα και να επιμεριστεί το κόστος και όποιο όφελος μπορεί να υπάρχει. Και εκεί μπαίνει μια συζήτηση, τι κερδίζω και τι χάνω. Και εκεί, επομένως, το πρώτο και το βασικό στοιχείο είναι η δημιουργία μιας συναντήληψης. Αν για παράδειγμα, το παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως, ξεσπάσει η πανδημία και οι ΜΕΝΑ αντιμετωπίζουν μια τέτοια κρίση ως ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ενώ οι ΔΕ το αντιμετωπίζουν ως ένα εθνικό πρόβλημα, για διαφορετικούς πολιτικούς, μικροπολιτικούς, εκλογικούς πιθανώς προβληματισμούς που έχουν και επομένως να δείξουμε ότι το διαχειριστήκαμε σωστά ή δεν το διαχειριστήκαμε σωστά, εκεί ο διαφορετικός τρόπος θεώρησης μιας κρίσης δημιουργεί και την τεράστια δυσκολία στην από κοινού αντιμετώπιση της. Και γι' αυτό ένα από τα πράγματα, τα βασικά τέτοιων μηχανισμών, και εδώ θα μου πείτε, καλά μαζευόμαστε για να συζητήσουμε, πολλές φορές η συζήτηση από μόνη της προσπάθει, μάλλον μια από τις στοχεύσεις αυτής των συζητήσεων, είναι να καλλιεργηθεί αυτή η συναντήληψη. Αυτό έχει επιτευχθεί για παράδειγμα σε μεγαλύτερο βαθμό σε θέματα κρίσεων ασφάλειας. Πιο πολύ από ό,τι σε τέτοια είδους θέματα. Γιατί για τις κρίσεις ασφάλειας, τις ξεκάθαρες κρίσεις ασφάλειας, δηλαδή εισβολή, ναι, όχι. Παραβίαση συνόρων, ναι, όχι. Εδώ αυτές οι κρίσεις ασφάλειας, γενικότερα οι κρίσεις, έχουν μια πολύ διαφορετική λογική που άπτονται ευρύτερων κοινωνικών διαργάσεων και διαδράσεων. Και γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα ανομοιογένειας των κρατών μελών. Και θα δούμε λίγο παρακάτω ότι υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες αντιμετώπισης κρίσης. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους χώρες αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους κρίσεις.
Καταλαβαίνω ότι η απάντησή μου δεν ικανοποιεί το ερώτημά σας και δεν απαντιέται πλήρως. Αλλά νομίζω ότι η τεράστια διαφορά είναι ότι πολύ εύκολα συζητάμε και συμφωνούμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι συμφωνούμε. Αλλά στην πράξη, δυστυχώς, εκεί το τίμημα είναι πολύ υψηλό και εκεί αρχίζουμε και ζητάμε σε άλλη βάση, πιο ρεαλιστική. Και βέβαια βάζουμε στη μέση τα χρήματα, όπου μπαίνουν η συζήτηση, το χρήμα. Το κόστος, ακριβώς. Το κόστος είναι οικονομικό, είναι και γενικό. Ναι, βέβαια. Πάνω σε αυτό. Για τη Μέση Ανατολή. Εδώ έχουμε ότι οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι υπάρχει από πίσω τους από πλευράς, είμαι Γερμανός να προσπαθήσω να περάσω κάτι στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, είναι εντελώς διαφορετικό από το εθνικό συμφέρον. Ναι, η Γερμανία νιώθει από τη μία πλευρά ότι, παράδειγμα η Γερμανία ή η Γαλλία ή η Αγγλία, νιώθει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Ευρώπη να εφαρμόσουμε αυτό, αλλά άλλο είναι το εθνικό συμφέρον. Το οποίο είναι να πολύ σημαντικό. Πάντως. Φέρνουν, ελεγχθούν, ξέρω εγώ, πετρέλαια, φυσικό αέριο. Γιατί άλλη έχει γίνει συμφωνία ανάμεσα στις υπηρεσίες, ανάμεσα και με τους Αμερικανούς. Και πώς σκέφτεται το ΝΑΤΟ. Να μου επιτρέψετε να πω. Για να μην ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί σε μια περιπτωσιολογία, εγώ απλώς να δώσω μια διάσταση, μια πτυχή πιθανώς αυτού που είπατε. Ότι μπορεί στην περίπτωση στρατιωτικών κρίσεων ασφάλειας να είναι θέμα εξοπλισμών και εθνικών συμφερόντων, όπως, αλλά μην υποτιμούμε τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω από τη διαχείριση συγκεκριμένων κρίσεων. Το παράδειγμα της πανδημίας με τα εμβόλια που ανέφερα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν τα αντίστοιχα εμβόλια έχουν συγκεκριμένη γραμμή για την υιοθέτηση ευρωπαϊκής πολιτικής αντιμετώπισης τέτοιων πανδημιών. Γιατί εκεί πέρα που ξαφνικά θα υπάρχει μια μικρή εθνική αγορά, τώρα θα μιλήσουμε για μια πανευρωπαϊκή αγορά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η τάξη μεγέθους, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, δεν είναι αμεληταία και στις άλλες πτυχές κρίσεων. Μπορεί να μην φτάσει στο επίπεδο των εξοπλισμών και των εξοπλιστικών προγράμματων και όλα αυτά, αλλά σίγουρα δεν είναι αμεληταία ποσότητα το να πούμε ότι ξέρετε είναι όλα, κινούμαστε να πω το καλό της ανθρωπότητας και τη ζωή. Υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Έτσι. Εντελώς συμπτωματικό παράδειγμα το θέμα της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, ποια είναι τα κέντρα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επομένως? Το EU Emergency and Crisis Coordination Arrangement. Έχουμε μια σειρά συμφωνιών, διακανονισμούς, εντάξει. Το Counter Terrorism Coordinator, έχουμε ένα συντονιστή σε θέματα αντιμετώπισης τρομοκρατίας, πρόσωπο, έχει όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και email. Συγκεκριμένος συντονιστής της αντιτρομοκρατικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το Joint Situation Center, ένα κέντρο εκτίμησης τρομοκρατικών απειλών, που υποτίθεται, και το χρησιμοποιώ πολύ έτσι συνειδητά τον όρο, υποτίθεται, τροφοδοτείται από τις εθνικές αντίστοιχες υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνων και κρίσεων. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, το ERCC, το οποίο θα το δούμε στην πορεία με περισσότερες λεπτομέρειες, το οποίο είναι ίσως ο βασικότερος πυρήνας, ας το πούμε έτσι, της αντιμετώπισης αυτών των κρίσεων, και τον Στρατιωτικό Βραχίωνα, μια σειρά δηλαδή από όργανα τα οποία συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, υπάγονται στο Security, το European Union Military Committee, το EUMC, εκεί ουσιαστικά συζητιούνται οι στρατιωτικές πτυχές, ας το πούμε έτσι, διαφορετικών κρίσεων. Και το ARGUS, το Rapid Alert System, είναι ο συντονισμός δράσης της Επιτροπής. Αυτός είναι ένα, θα μπορούσα να πούμε, ενδουπηρεσιακός συντονισμός, δηλαδή να συντονίζει τα διαφορετικά κέντρα που πιθανώς να υπάρχουν μέσα στην Επιτροπή. Έτσι, το ARGUS έχει ένα ενδουπηρεσιακό χαρακτήρα. Συμπεράσματα. Τι βγάζουμε για να πάμε μετά και στις καταστροφές. Τι κρατάμε. Τα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διάσπαρτα σε πολλά όργανα διαφορετικές υπηρεσίες. Άρα μια αποτίμηση συνολική θα έλεγα ότι μάλλον μας αφήνει μη ικανοποιημένους. Δεύτερον, κάποια από αυτά τα συστήματα είναι πιο οργανωμένα. Η Frontex έχει το δικό της σύστημα, η Europol έχει το δικό της σύστημα, το Argus έχει το δικό της σύστημα. Κάποια άλλα είναι πολύ πιο προβληματικά. Έχουμε απουσία κεντρικής διαχειριστικής και συντονιστικής αρχής που να τα θέτει όλα αυτά τα κέντρα υπό έναν ενιαίο φορέα. Έτσι, ακόμα δηλαδή μας λείπει αυτό το στοιχείο του κεντρικού συντονισμού. Υπάρχει ασυνεννοησία κρατών μελών. Δίνει, όπως σας είπα, ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια της κρίσης κάθε χώρα.
Υπάρχει μια έλλειψη, αυτό που λέμε το problem ownership. Ποιος θα ασχοληθεί με αυτό? Ποιος θα αναλάβει τα ηνία? Ποιος θα έχει το συντονιστικό ρόλο? Και υπάρχουν turf battles, συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Θα είναι το DG Home ή θα είναι το DG Eco, που είναι, διαχειρίζεται την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή θέμα εσωτερικό. Αυτές οι διαφορετικές επιτροπές, διαφορετικές υπηρεσίες της Επιτροπής συγκρούονται μεταξύ τους για το ποιες θα διαχειριστεί το. Και τους λέω ότι αν εγώ το διαχειριστώ, σημαίνει ότι εγώ θα έχω μεγαλύτερο budget line. Θα πάρω χρήματα από τον κοινωνικό προϋπολογισμό και θα έχω επομένως μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο μέσα στην Επιτροπή. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το ενδογραφειοκρατικό, ενδοδιοικητικό κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Τα συστημικά σοκ γεννούν πρωτοβουλίες μηχανισμών διαχείρισης. Θυμίζω τρελές αγελάδες, τρομοκρατικά χτυπήματα, δηλαδή έχουμε μια πίεση από τα κάτω. Δεν είναι μόνο η λογική ότι θέλουμε ένα μηχανισμό κρίσης. Πολλές φορές επιβάλλεται από τις συνθήκες. Δηλαδή, ξεσπάει μια κρίση, διαπιστώνουμε ότι δεν το διαχειριστήκαμε ή δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά και προχωράμε στο επόμενο βήμα ολοκλήρωσης. Ολοκλήρωση εννοώ ένα καλύτερο συντονισμό, μια αυξημένη, πιο αυξημένη, πιο συντονισμένη δράση. Γενικά, οι έρευνες κοινής γνώμης που γίνονται στο Ευρωβαρόμετρο δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, και τώρα ανοίγουμε μια μεγάλη συζήτηση, εμπιστευόμαστε αυτές τις έρευνες κοινής γνώμης, άλλη συζήτηση, βασική υπόθεση εργασίας τις αποδεχόμαστε ως βάση συζήτησης. Ότι δείχνουν αυτές οι έρευνες κοινής γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια αυξημένη και αυξανόμενη νομιμοποίηση για να διαχειριστεί κρίση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι Ευρωπαίοι πολίτες εμπιστεύονται λιγότερο τις εθνικές τους αρχές παρά τις ευρωπαϊκές αρχές. Ίσως γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες είναι πιο αποτελεσματικοί, είναι πιο, έχουν πιο καλή αντιμετώπιση, πιο συντονισμένη αντιμετώπιση, το οποίο όπως είπαμε δεν ισχύει πάντοτε. Γενικότερα φαίνεται ότι οι πολίτες είναι δεκτικοί στην προοπτική κεντρικοποίησης του συστήματος διαχείρισης κρίσεων. Όλων των κρίσεων. Και επαναλαμβάνω, βέβαια, ότι κανείς δεν ρωτήθηκε αν μιλάμε για κρίση ασφάλεια, κρίση πανδημία ή κρίση περιβαλλοντική ή όλα αυτά. Η ερώτηση είναι γενική. Και η απάντηση των πολιτών είναι ναι. Τώρα, αν κάτσουμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε, μπορεί εκεί πέρα βεβαίως τα αποτελέσματα να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα και από πεδίο σε πεδίο. Γενικά όμως υπάρχει πρόσφορο έδαφος και κρατήστε το αυτό, γιατί στο τέλος της συζήτησής μας νομίζω ότι το βασικό θέμα και ο βασικός προβληματισμός είναι αν εδώ έχουμε μια ολοκλήρωση, δηλαδή εμβάθυνση, από πλάγιο τρόπο. Βέβαια, εδώ ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε το ότι θα μπορούσε μία εξήγηση να βρίσκεται στο ότι δεν είναι τόσο γνωστό και τόσο φιλικό προς τους πολίτες που ρωτούνται το τι ακριβώς, το πώς ακριβώς γίνεται η διαχείριση κρίσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, σε εθνικό επίπεδο είναι κάπως γνωστό, σε περιφερειακό έτσι και έτσι, σε τοπικό επίπεδο είναι απολύτως γνωστό. Άρα ουσιαστικά πιθανώς να το αποδέχεται, να το αποδέχεται επειδή δεν το γνωρίζει και επειδή πιθανά θα θέλει να είναι. Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο σας ότι πολλές φορές λέμε ναι σε κάτι γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που ξέρουμε ότι λειτουργεί σε εθνικό, υποπεριφερειακό κ.ο.κ. Και υπάρχει πάντοτε αυτή η ψευδαίσθηση ότι στην Ευρώπη όλα γίνονται τέλεια και όλα λειτουργούν άψογα και οι τεχνοκράτες ξέρουν τι κάνουν. Ενώ στην πραγματικότητα είδαμε ότι το σύστημα δεν είναι τόσο εμπεδωμένο και δεν είναι τόσο σωστά αρθρωμένο εν τέλει. Εγώ αυτό το οποίο. Γι' αυτό είναι το τελευταίο bullet point, ότι εδώ να δείτε λιγάκι τις προοπτικές ότι οι πολίτες, αν τους πεις χωρίς κυριαρχία περαιτέρω από τα εθνικά συντονιστικά κέντρα στα ευρωπαϊκά συντονιστικά κέντρα. Διαφαίνεται, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την ελλειπή πληροφόρηση που υπάρχει, ότι είναι διατεθειμένοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να εκχωρήσουν μέρος κρατικής κυριαρχίας. Και εδώ τώρα μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Διαχείριση κρίσεων όχι σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτή, πολιτικές προεκτάσεις υπάρχουν εδώ πέρα. Ατελείωτες. Η συζήτηση μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ, να επεκταθεί σε πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την αντιμετώπιση καταστροφών, δεδομένου ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Εδώ πέρα ουσιαστικά υπάρχει, να δούμε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον βασικό, ας το πούμε έτσι, βραχίωνα. Δούμε την προϊστορία. Ο μηχανισμός αυτός ξεκινά από το 1985, άρα λοιπόν προϋπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι ο όρος Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται μεν για να περιγράψουμε όλη την περίοδο αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά τεχνικά και νομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείται, ιδρύεται στη συνθήκη του Μάστριχτ. Μέχρι τότε είχαμε ευρωπαϊκές κοινότητες. Άρα προϋπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή ήδη το 1987
προσκαλείται να προετοιμάσει έναν οδηγό πολιτικής προστασίας που θα λειτουργούσε ως ένα κείμενο που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις εθνικές αναζητήσεις. Το 89 καταγράφονται οι διαθέσιμοι τα διαθέσιμα μέσα και γίνονται κάποιες ασκήσεις προσομοίωσης πιο πολύ συντονιστικού, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα. Και από το 91 ξεκινάει η ουσιαστική ανάδυση της προοπτικής κοινών ομάδων δράσης. Ουσιαστικά όμως η όλη ιστορία ξεκινάει το 2001. Το 2001 είναι η απόφαση Συμβουλίου Υπουργών με την οποία ιδρύεται μηχανισμός πολιτικής προστασίας και αφορά την παροχή βοήθειας μετά από μία καταστροφή. Τι βοήθεια μπορεί να είναι αυτή, σε είδος, να αναπτύξουμε κάποιες εξειδικευμένες ομάδες που μπορούν να παρέμβουν και να παρέχουν και τεχνολογική υποστήριξη, τεχνογνωσία για τη διαχείριση μιας κρίσης και την αντιμετώπιση της καταστροφής. Και το 2003 ιδρύεται το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης, το οποίο αργότερα αλλάζει όνομα, διευρύνεται μάλλον η λογική του, όπως θα δούμε παρακάτω. Συμμετέχουν και τα 28 κράτη-μέλη, συν Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία και τα Σκόπια. Η Τουρκία έχει υπογράψει επίσης συμφωνία ένταξης στο μηχανισμό αυτό. Άρα δεν είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι αυστηρά ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Να το θέσουμε διαφορετικά, είναι ανοιχτός και στα κράτη που έχουν λάβει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας ή έχουν ήδη διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Το επιχειρησιακό κέντρο που υπάρχει είναι η εξέλιξη του ΜΙΚ που είδαμε προηγουμένως, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, όπου επιτηρούνται τα έκτακτα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, άμεση δυνατότητα αντίδρασης και επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, δασοπυρόσβεση, προωθημένα ιατρικά πόστα και άλλα. Αυτά είναι αυτά που προβλέπονται από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Καλύπτει φυσικές και ανθρωπογενείς κρίσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα ο μηχανισμός ουσιαστικά δραστηριοποιείται και για κρίσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει όλες τις χώρες. Έχουν υπάρξει πάνω από 300 αποστολές, οι μισές περίπου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως και εκτός, έχουν σταλεί δυνάμεις στην Αϊτή, στην Ιαπωνία, στις Φιλιππίνες, όταν ξέσπασε ο έμπολα στην Αφρική, ο δεύτερος γύρος του έμπολα στην Αφρική. Αλλά έχουμε και στην Ευρώπη, Σερβία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ουκρανία και ούτω καθεξής. Γενικότερα βλέπουμε μια συνολική δραστηριοποίηση του. Κρατήστε λιγάκι αυτό, το οποίο νομίζω θα προκαλέσει συζητήσεις, την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη 15-16, γιατί θέλω να το συζητήσουμε αυτό σήμερα. Πώς δηλαδή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας χρησιμοποιήθηκε ή κινητοποιήθηκε καλύτερα για τη διαχείριση της κρίσης και ειδικά το χειμώνα του 2015. Θυμίζω οι δομένοι, όχι τον το χειμώνα του 2016-2017, το χειμώνα του 2015-2016. Εκεί θα δούμε πώς και με τι αποτελεσματικότητα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός αυτός. Το 6-7 ουσιαστικά εξελίσσεται ο θεσμός αυτός, εξελίσσεται ο μηχανισμός αυτός. Η συνθήκη της Λισαβόνας, είδαμε λιγάκι τα άρθρα τα οποία η ρήτρα αλληλεγγύης, αλλά μας ενδιαφέρει και το άρθρο 196, το οποίο αναφέρεται ακριβώς στην αντιμετώπιση καταστροφών και την ολιστική προσέγγιση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 11 η Επιτροπή υιοθετεί νέες προτάσεις, μάλλον υποβάλλει νέες προτάσεις. Όλα αυτές είναι λεπτομέρειες στις οποίες δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να δούμε το γιατί τότε έχουμε ένα νέο γύρο, ας το πούμε, της κινητικότητας και εκεί αυτός ο γενναίος γύρος συνδέεται με μια νέα έξαρση καταστροφών ανθρωπογενών, περιβαλλοντικών περισσότερο καταστροφών παγκοσμίως, οι οποίες οθούν και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Και στα πλαίσια αυτά υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεν μπαίνω στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, είναι μια άλλη πολιτική συζήτηση. Θέλω να εστιάσουμε πιο πολύ στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή στο μηχανισμό αυτό, και να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στη δημιουργία αυτής της ευρωπαϊκής δύναμης, η οποία στην πραγματικότητα θα στελεχώσει και στελεχώνει άλλωστε τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πού βρίσκονται αυτοί οι πόροι με τους οποίους, όταν κινητοποιείται αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, τι χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε αυτή την ευρωπαϊκή δύναμη αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Είναι εθελοντικά αποδεσμευμένοι πόροι. Δηλαδή, κάθε χώρα συμμετέχει εθελοντικά. Θέλεις να συμμετέχεις γιατί περιμένεις ότι θα έχεις και κάποια ανταπόκριση αν το χρειαστεί. Το ερώτημα είναι, αν δεν συμμετέχεις, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια.
Από τη στιγμή που συμμετέχει στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ναι. Δημιουργούνται βέβαια ηθικοί λόγοι. Θα μου πείτε, υπάρχει στην πολιτική τέτοιο πράγμα όπως η ηθική. Η απάντηση είναι ναι. Δέχεσαι ένα peer pressure, μια πίεση δηλαδή, ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να δεις βοήθεια. Συνέβαλε και εσύ, συνεισέφερε και εσύ κάτι. Και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά κινούνται τα κράτη-μέλη στην διάθεση κάποιων πόρων, οι οποίοι παραμένουν υπό εθνική διαχείριση και έλεγχο. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, υπερεθνικό όργανο που τις διαχειρίζει τους πόρους αυτούς. Παραμένουν υπό εθνικό έλεγχο. Υπάρχουν προσυμφωνηθέντα σχέδια έκτακτης ανάγκης για δράση εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εσύ έχεις προσυμφωνήσει πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ελληνικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες που έχεις διαθέσει, ξέρεις από το πριν ότι εσύ έχεις διαθέσει για να πάνε ή εδώ σε πυρκαγιές, ξέρω εγώ, σε δασικές εκτάσεις ή σε περιπτώσεις κρίσεων, σε σεισμή, καταστροφή, σε αστικά περιβάλλοντα. Δεν θα τους στείλεις στη ζούγκλα που δεν είναι εκπαιδευμένοι να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις στη ζούγκλα. Έτσι, σε κάποιο άλλο περιβάλλον για το οποίο δεν έχουν εκπαιδευτεί. Άρα γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προσυμφωνηθέντα σχέδια τα οποία καλείσαι, στα οποία καλείσαι να συμμετάσχεις εσύ με τις δυνάμεις που έχεις διαθέσει. Υπάρχουν σενάρια αναφοράς και καταγράφονται οι βασικοί υφιστάμενοι πόροι που διαθέτει κάθε χώρα. Υπάρχει και μια διάσταση να καταλάβουμε, να καταγράψουμε τις ελλείψεις που έχουμε συνολικά και να προσπαθήσουμε να από κοινού να τις αντιμετωπίσουμε. Τι εννοούμε με τον τρόπο αυτό? Παραδείγματος χάρη να έχουμε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναζήτηση πόρων, αεροπορικών πόρων για καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών. Επιχειρήσεις θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης. Εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και σου κάνει μια επιπλέον, να το πούμε έτσι, διάσταση, ότι σου λέει ότι αν αποφασίσεις να συνεργαστείς με τους υπόλοιπους και να έχεις ένα pooling of resources, να έχεις δηλαδή μια συγκεντρωτική προσέγγιση, συνεργατική προσέγγιση ως προς τους πόρους αυτούς, εγώ είμαι διατεθειμένη να συμμετέχω με χρηματοδότηση. Δεν θα χρηματοδοτήσω εθνικούς πόρους, δηλαδή δεν θα χρηματοδοτήσω την ελληνική κυβέρνηση να πάρει αεροπλάνα δασοπυρόσβεσης, αλλά αν η ελληνική, η ελληνική κυβέρνηση συνεργαστεί με την ισπανική, την ιταλική και την πορτογαλική και αναπτύξουν ένα κοινό πρόγραμμα εξοπλισμού ή αγοράς τέτοιου είδους εξοπλισμού, εγώ σε Ευρωπαϊκή Ένωση δύναμαι να το χρηματοδοτήσω. Υπάρχει επομένως αυτή η διάσταση υποστηρικτικής χρηματοδότησης τέτοιου είδους συνεργατικών σχεδίων εξασφάλισης των πόρων. Τα άλλα πράγματα τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βλέπουμε εδώ πέρα. Για να υλοποιήσουμε αυτές τις προτάσεις που έκανε η Επιτροπή, ακριβώς διαμορφώνονται αυτές οι δυνάμεις. Αυτά είναι το mandate, η εξουσιοδότηση που έχουν. Είναι μια μονάδα, είναι μια ομάδα επέμβαση με προκαθορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές σε προσωπικό και μέσα και είναι δεξαμενή πόρων εθελοντικής προέλευσης. Δηλαδή αυτά που είπαμε λίγο πολύ, αυτές που ήταν οι προτάσεις της Επιτροπής, αυτές τελικά υλοποιούνται. Αυτές έχουν ξεκινήσει, η υλοποίηση αυτών των ομάδων, η διαμόρφωση αυτών των ομάδων έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2014. Έχουμε δηλαδή χώρες οι οποίες έχουν δεσμεύσει πόρους συμπεριλαμβάνεις και της Ελλάδας, τα στοιχεία αυτά είναι του 2016, πιθανώς να χρειάζονται μια επικαιροποίηση. Έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής 9 τέτοιες ομάδες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί 18 ομάδες, 9 χώρες έχουν συμμετάσχει, οι οποίες είναι ομάδες, πάντως χάρη για την παροχή, για τον καθαρισμό νερού. Γίνεται μια κρίση, ας το πούμε έτσι, και υπάρχει έλλειψη πόσιμου νερού. Ειδική μονάδα η οποία αναλαμβάνει τον καθαρισμό νερού. Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας σοβαρότητας. Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό εξαιρετικά δυσχερείς περιστάσεις. Προφανώς είναι διαφορετικό το επίπεδο προετοιμασίας και η εκπαίδευση που έχει λάβει κάθε τέτοια ομάδα. Και αυτό εσύ λες ότι εγώ διαθέτω την ομάδα μου, τους πόρους μου, τους πυροσβέστες μου, στην ομάδα υπό περιστάσεις μέτριας σοβαρότητας. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι πιο εκπαιδευμένοι, σου λέει ότι εγώ τους διαθέτω και περιστάσεις εξαιρετικής δυσχέρειας. Ιατρικές εναέρειες απομακρύνσης, εκένωση θυμάτων καταστροφών, κινητό νοσοκομεία, ανίχνευση και δυματοληψία χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών ουσιών, χερσαίες δυνάμεις δασοσπυρόσβεσης, χερσαίες δυνάμεις δασοσπυρόσβεσης με οχήματα. Είναι, με άλλα λόγια, διαφορετικές ομάδες
που έχουν συγκροτηθεί στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού και οι οποίες μπορούν να κινητοποιηθούν όταν προκύψει η συγκεκριμένη καταστροφή. Έτσι. Η Επιτροπή καθορίζει τα ποιοτικά κριτήρια και πιστοποιεί τις μονάδες αυτές. Δηλαδή, ωραία, λέει η ελληνική πλευρά, εγώ διαθέτω μια 30 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αυτήν την εκπαίδευση. Η Επιτροπή πρέπει να πιστοποιήσει ότι όντως αυτή η ομάδα μπορεί και πληρεί τις προδιαγραφές για να αντεπεξέλθει στη διαχείριση μιας τέτοιας καταστροφής. Άρα η Επιτροπή κατά κάποιο λόγο παίζει το ρόλο του πιστοποιητή και οργανώνει συχνές περιοδικές ασκήσεις συντονισμού της δράσης. Και καλύπτει, σημαντικό αυτό, μέχρι και το 85% του κόστους λειτουργίας, μεταφοράς και εμπλοκής. Τι σημαίνει αυτό? Αν οι Έλληνες δηλαδή πυροσβέστες πάνε στην Ισπανία, κατά 85% τα έξοδα τα οποία προκύπτουν καλύπτονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Όχι από τον εθνικό προϋπολογισμό. Άρα εδώ αποκρούεται, αντικρούεται καλύτερα ένα επιχείρημα κάποιου που θα έλεγε γιατί να του διαθέσω ένα επιπλέον κόστος. Για παράδειγμα, το κόστος αυτό το είχαμε στις στρατιωτικές αποστολές που κάνουμε. Που το κόστος συμμετοχής των ελληνικών στρατιωτικών μονάδων στις διάφορες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ δεν καλύπτεται, νομίζω καθόλου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, από τις νατοϊκές πηγές. Είναι καθαρά εθνική πόρη. Είναι ο εθνικός προϋπολογισμός που επιβαρύνεται με τα έξοδα της φρεγάτας στα ανοιχτά της Σομαλίας. Τα επιχειρησιακά έξοδα εννοώ. Ενώ εδώ πέρα, στο μηχανισμό αυτό, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτει το 85% των εξόδων. Και το επιπλέον τυράκι, σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή σου, να το κίνητρο που λέγαμε, να έχεις ένα κίνητρο για να πας εκεί πέρα, ότι μπορεί να σου δώσει επιπλέον χρηματοδοτική βοήθεια για να βελτιώσεις και τις εθνικές σου δυνατότητες. Να πεις δηλαδή ουσιαστικά ανταλλάσσεις την προσφορά σε είδος με χρήματα. Ακόμα αυτός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και έτσι ακόμα είμαστε σε μια διαδικασία να βρούμε πώς θα γίνει αυτό και ποια είναι τα ακριβή πλαίσια αυτού του χρηματοδοτικού της χρηματοδοτικής κατεύθυνσης. Ωραία. Συνεργαζόμαστε με άλλα κέντρα, υποστηρίζουμε τις εθνικές προστάθειες πρόληψης και ετοιμότητας, όλα αυτά. Αναπτύσσουμε τα εργαλεία πρόληψης καταστροφών και διαχείρισής τους. Βλέπουμε, όλα αυτά είναι διαφορετικά συστήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω, το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο Μεσογείου. Συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Ωκεανογραφίας. Δηλαδή, έχουν υπάρξει μια σειρά από συνεργασίες, πώς αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας συνεργάζεται με άλλα κέντρα, διεθνή κέντρα συντονισμού και οργάνωσης. Εδώ μπορούμε να δούμε λιγάκι πώς έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Επαναλαμβάνω, στοιχεία του 2016, φτάνουμε από το 2016 και βλέπουμε, θα το δείτε, είναι πιο ευκρινή στις διαφάνειες που θα έχετε στη διάθεσή σας, να δείτε λιγάκι, να διαβάσετε αυτά τα συγκεκριμένα γραφήματα, τι μας λένε. Και εδώ πέρα το budget που έχει διατεθεί για την κινητικότητα των μονάδων αυτών, δηλαδή τι αριθμός μεταφορών έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήνω ότι αυτό είναι το κομμάτι που αφορά την κρίση τη μεταναστευτική του 2015-2016. Θα σας πω ότι θέλω να ξανάρθω λιγάκι. Είναι ουσιαστικά η συμμετοχή των χωρών του μηχανισμού και οι συνεισφορές τους προς Σερβία, Σλοβενία, Κροατία και Ελλάδα την περίοδο 2015-2016. Είναι ένας πίνακας με στοιχεία του Απριλίου 2016. Γιατί εγώ θέλω να δω λιγάκι, όταν επικαλεστήκαμε και ζητήσαμε τη βοήθεια του μηχανισμού αυτού για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, της προσφυγικής κρίσης και της μεταναστευτικής κρίσης την περίοδο 2015-2016, αρχές 2016, ποια ήταν η ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους εταίρους στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού. Και εδώ θα δούμε ότι έχουμε σημαντικά ζητήματα. Εδώ λέει ουσιαστικά τι ζητήθηκε, μάλλον τι παρήχε η Αυστρία, για παράδειγμα, στη Σερβία, στην Σλοβενία, στην Κροατία και στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή σου λέει κάθε χώρα του μηχανισμού τι έδωσε σε κάθε μία από τις χώρες που αιτήθηκαν τη βοήθειά της. Θα νομίζει κανείς ότι αυτό είναι ένα ωραίο. Κοιτάξτε να δείτε πόσα πολλά πράγματα έδωσαν οι χώρες αυτές. Πάμε όμως να δούμε την ελληνική ακριβώς πτυχή της υπόθεσης. Εδώ είναι η λίστα τι ζήτησε η Ελλάδα, τι κατέγραψε ως ανάγκες της η Ελλάδα και σε ποιο βαθμό ικανοποιήθηκαν αυτές οι ανάγκες της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο πίνακας αυτός είναι εργαλεία, είναι πράγματα, είναι είδη. Σκηνές, θερμοφόρες, εξοπλισμό, τέντες, οτιδήποτε άλλο, χημικές τουαλέτες και ούτω καθεξής. Εδώ είναι ουσιαστικά η λίστα, το πρώτο αίτημα της Ελλάδας,
Τι της δώσανε, το δεύτερο αίτημα, τι της δώσανε τη δεύτερη φορά, τι έμενε κενό, το ελληματικό δηλαδή σωζύγιο, και ουσιαστικά η συνολική προσφορά, δηλαδή τελικά ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα της Ελλάδας ή όχι. Ενδεικτικά, first aid kit. Η Ελλάδα ζήτησε αρχικά 100.000 τέτοια κομμάτια. Της δώσανε 2.000. Σε δεύτερη φάση ζητάει 40. Zero. Συνολικά πήραμε επομένως, η Ελλάδα καταγράφει συνολικές της ανάγκης, επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία φτάνουν μέχρι τον Απρίλιο του 2016. 40.000 και τελικά η προσφορά πήρε 2.000 από τις 40.000 που ζήτησε. Θα μου πείτε, όντως χρειάζονταν η Ελλάδα 40.000 first aid kits? 8.000 ζήτησε. Στην αρχή ναι, ναι. Και μετά πέφτει σε 40. Και, δηλαδή. Και λέει τώρα το νηλέ της ανάγκης 40, 60 τι γίνεται? Στον αέρα, στο κενό. Ένα κράτος δεν ακούει αυτά, ξέρετε τι λέει. Όχι, δεν, προσέξτε, δεν τα. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ότι λέτε ότι μας κοροϊδεύατε να ζητήσετε πολύ περισσότερα, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα χρειάζονταν αυτά. Αυτή είναι. Υπάρχουν και άλλα έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Roll mats. Ξέρετε αυτά τα χαλάκια που χρησιμοποιούν. Roll mats. Πολύ ωραία. Ζητήσαμε 5.000. Μας δώσανε 5.000. Δεν ζητήσαμε τίποτα. Μια χαρά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι όλα. Σε κάποια σου δίνουν, σε κάποια δεν σου δίνουν, με τους δικούς τους πόρους. Εδώ δεν είναι μια, η λογική του να κακίσουμε τους Ευρωπαίους, τους εταίρους, πώς συνέδραμαν και ούτε καθεξής. Έτσι, δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι να δούμε πώς ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας συνέδραμε την ελληνική προσπάθεια διαχείρισης των συγκεκριμένης κρίσης και σε ποιο βαθμό. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Έχουμε ζητήσει 2.000, μας δώσαν 1.000 και μετά ζητάμε 100.000 γιατί προφανώς αξίζει η ζήτηση, έτσι. Ήρθανε πολύ δηλαδή. Έτσι, έτσι. Λογικά, μας δώσανε 1.000, ζητήσαμε 2.000. Μας δώσανε 1.000, προσέξτε, 1.002. Τώρα ποιος κατέγραψε τα δύο ζευγάρια γαλότσες, 1.002. Τότε αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς στην καταγραφή, είμαστε ακριβείς, έτσι. 1.002. Στο δεύτερο γύρο ζητάμε 100.000 γιατί είναι ο δεύτερος γύρος που πια είναι... Είναι ο χειμώνας, το πρώτο αίτημα γίνεται το Δεκέμβριο του, είναι το πρώτο κύμα και μετά το Δεκέμβριο έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Ο χειμώνας πραγματικά αρχίζει και δαγκώνει, ας το πούμε έτσι. Ζητάμε πολύ περισσότερα. Το πρώτο request λέει είναι πρώτο δεκάτο. Και το δεύτερο request είναι από δύο μήνες. Ακριβώς. Μια Δευτέρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορείτε, sleeping bags, υπνόσακους. 100.000 μας δίνουν 4.000. Ξαναζητάμε 100.000, παίρνουμε άλλα 4.000. Συνολικά δηλαδή το έλλειμμα, 95.000 sleeping bags μας λείπανε. Διαχειριστήκαμε 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ερώτημα. Γιατί προσέξτε, εδώ πέρα είναι στη λογική των αναγκών που δυνητικά θα έχεις. Δεν πάει να πει ότι τι έχω, ποιους μετράω κεφάλια που έχω, τόσα χρειάζομαι. Δεν γίνεται έτσι. Λειτουργείς λιγάκι προγραμματικά. Ότι ξέρεις, θα χρειαστώ, υπολογίζω ότι θα έχω τέτοιες ροές. Και αν θυμάστε, τα 100.000 δεν είναι τυχαία νούμερα. Είναι περίπου ο όγκος των εισρωών, μεταναστών και προσφύγων που υπολογίζονταν ότι θα διαχειριστεί, θα κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική πλευρά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αν ανατρέξετε στη μνήμη σας ή σε διάφορα. Αν δούμε τα στοιχεία που έχουμε ήδη, 1η Δεκεμβρίου του 2015, είχαν μπει μέσα 856.000 με βάση τα στοιχεία. Ναι, αυτά που διαχειριζόταν. Προσέξτε, ναι, που είχαν μπει, αλλά πλέον δεν ήταν στο ελληνικό έδαφος που του διαχειριζόσουν εσύ. Ναι, εδώ είναι η λογική ότι αυτούς τους διαχειριστούς έχεις εσύ στα κέντρα πρώτης υποδοχής, κέντρα φιλοξενίας. Αυτούς πλέον εσύ είσαι υπεύθυνος, αυτά είναι αυτά τα νούμερα, αυτό λένε τα νούμερα αυτά. Κλείνω, γιατί ξέρω ότι ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Τελικά, τα κράτη-μέλη πώς αντιμετωπίζουν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας? Και εδώ πέρα βλέπουμε μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Βορρά και Νότου. Και εδώ θέλω να το συνδέσω με μια συζήτηση που κάναμε περί διαφορετικής κουλτούρας και αντίληψης περί έννοιας καταστροφών και περί σωστής ορθής διαχείρισης τέτοιου είδους καταστροφών. Υπάρχει άλλη κουλτούρα. Στο Βορρά, βλέπεις συγκεκριμένα σχέδια στρατηγικής Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πιο διστακτικός σε ένα τέτοιο κεντρικό, υπερεθνικό ή κεντρικά συντονισμένο μηχανισμό. Γιατί ουσιαστικά προτιμάμε διαφορετικές διακυβερνητικής φύσεως μορφές συνεργασίας ως Βορράς. Ο Νότος είναι πιο θετικά διακείμενος σε στενότερη συνεργασία και δει στον ενισχυμένο ρόλο της Επιτροπής. Η Επιτροπή να αναλάβει πλήρως τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και να επιβάλλει στα κράτη-μέλη την παροχή αυτών των αναγκών, να καλύψει τις ανάγκες των κρατών, ό,τι αιτούνται αυτά. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές θεσμικές λογικές πολιτικής προστασίας. Τι λέμε θεσμική λογική, δηλαδή. Ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης μιας καταστροφής? Ο Νότος
εντάσσει αυτές τις καταστροφές μέσα στα πλαίσια ευρύτερης πολιτικής διαχείρισης. Και άρα θέλει ουσιαστικά τις κρίσεις να τις διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση. Οι χώρες του Νότου, αν δείτε τα κεντρικά σχέδια διαχείρισης καταστροφών, είναι όλα, περνάνε όλα από τις κεντρικές, από την κεντρική, ας το πούμε έτσι, διοίκηση. Στο Βορρά, κυρίως Σκανδιναβία, η διαχείριση των καταστροφών δεν είναι μέρος της ατζέντας ασφαλείας και είναι πιο πολύ, και έχουμε πιο πολύ αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης. Δηλαδή, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές επιλαμβάνονται των θεμάτων αυτών, όχι η κεντρική διοίκηση. Άρα έχουμε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, ας το πούμε έτσι, αντιμετώπισης των καταστροφών αυτών και πράγμα το οποίο δυσχεραίνει και οποιαδήποτε προσπάθεια να συντονιστεί η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα λοιπόν προσκρούει και πάλι όλη αυτή η συζήτηση στην ετερογένεια των κρατών μελών και όσο αυτές οι διαφορετικές λογικές επιμένουν, τόσο τίθεται ένα αμφιβόλο η ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών αυτών και των εργαλείων αυτών. Γιατί για τις όλες αυτές τις χώρες τα έσοδα σε ποσοστό άνω των 70% πάνε στις τοπικές αρχές. Αυτοί έχουν τους πόρους. Μάλιστα. Σωστή παρατήρηση, την επαναλαμβάνω, ότι γιατί ουσιαστικά αυτό συνάδει με την ευρύτερη κουλτούρα ενασχόλησης, εμπλοκής καλύτερα των περιφερειακών αρχών. Που έχουν και τους οικονομικούς πόρους να το κάνουν. Ενώ στο Νότο δεν έχουν αυτή την. Μάλιστα. Ωραία. Δεν το αγγίξαμε καν τον ΟΗΕ. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να το δείτε. Εγώ θέλω να εστιάσουμε πιο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί νομίζω ότι είναι αυτή η οποία μας αφορά πιο άμεσα. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας, επομένως. Τα early warning systems και τα εργαλεία τα οποία, και οι μηχανισμοί οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Τα πρώτα τα εισαγωγικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης νομίζω ότι είναι χρήσιμα. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν ακριβώς το αντικείμενο του μαθήματος. Πιθανώς είμαι στη διάθεσή σας να επεξηγήσω οποιοδήποτε ερώτημα έχετε επ' αυτών των ζητημάτων και θα είμαστε σε επικοινωνία αν χρειαστείτε κάτι. Υπάρχει το υλικό στο e-class, κάποια άρθρα τα οποία, πάνω στα οποία έχουν στηριχτεί αυτές οι διαφάνειες και θα έχετε και τις διαφάνειες αυτές στην ανανεωμένη έκδοσή τους λίγαν συντόμως. Ωραία. Ερωτήσεις, σχόλια, κάτι που θέλετε να προσθέσετε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.